Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε, μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα καλημέρα ρε, έλα μποντζόρνο, μποντζόρνο να τούτη στα φιλαράκια μας. Για να ξυπνάτε και τελευταίο λίγο, στα 14 μετά τις 8. Ράπ εδώ, κούλ εδώ, κάζα στα πλήκτρα. Η Τάνια έχει ρεπό σήμερα, και σήμερα. Δύο ρεπό έχει. Εντάξει, δύο ρεπό δεν παίρνουμε όλοι. Εντάξει. Από, από τις δουλειές που κάνω εγώ δεν παίρνω κανένα ρεπό. Κανένα, ένα Σάββατο είναι και εκείνο. Και πάλι κουτσό. Κουτσό στραβό και ανάποδο. Πάλι κάτι θα κάνεις. Μία από τα ίδια και εγώ, μην νομίζεις. Όλο και κάτι θα κάνουμε. Εντάξει, δεν γίνεται. Δύο ρεπό από πού και σπου, 23 χρόνια. Ναι, αλλά θα την έχουμε εδώ. Και για κίνηση και για γκάλοψ. Κάνα δύο χρόνια θα την έχουμε. Κάνα δύο χρόνια. Μετά είπαμε, Μέγκα Ντένα θα βάλουμε ένα quiz. Σε ποιο κανάλι θα πάει η Τάνια Μοσχοπούλου σε δύο χρόνια. Σε τρία χρόνια. Εντάξει, πρώτα θα φύγει από μεγάλη ομάδα για να πάει σε μεγάλη ομάδα, ρε φίλε. Είναι σαν τον ΠΑΟΚ εδώ, σε φτιάχνω, σε απογειώνω. Πάει 35-40 χρόνια, θα είναι καθιερωμένη. Και ναι. Με ποιον τα είχε 23 χρόνια όταν είδα. Ναι. Θα βάλουμε quiz, άμα ζούμε βέβαια. με ποιον τα είχε η Τάνια Μοσχοπούλου 23 χρόνια, 22 χρόνια. Είναι περιζήτη. Quiz, τάκ, ναι. Τάκ, τάκ. Ναι. Περιζήτη. Εγώ πάω γυμναστήρια, με πλησιάζουν, πώς θα με γνωρίσετε την Τάνια Μοσχοπούλου. Αλλά... Δώσε δύο κατοστάρικα, λέω. Α, τι προμήθεια, παιδί. Μόνο και από εκεί βγάζει ρε μπαγάσα. Προμήθεια πέρυσι για να γνωρίσει την Τάνια. Δεν ξέρω για αρχή που έχει και τεστοστερόνι μου. Αλλά. Δηλαδή τι κάνει, εκμεταλλεύεσαι τη τεστοστερόνι των αλωνών. 1100 τεστοστερόνι έχω. Λέει. Πόσο χρόνο είσαι, του λέω 28. Πόσο θε να έχει. 1100, 1200. Εκμεταλλεύεται δηλαδή την τεστοστερόνι των άλλων τώρα. Έτσι, 200 παιδιά. Αν θέλετε connection. Λέω για να έχω 1100, λέω πρέπει να κάνω. 7 ενέσει. Ναι. Εντάξει. Εσύ και ο Ζαγοράκη όμω είπαμε. Λοιπόν. Ζαγοράκη θα αρχίσουμε, πέφτουμε. Μανουιλίδη με τον μπήκα μέσα. Έλα να σου πει. Μόλι πάει ο Μοσχοπούλου στο Μέγκα, παίρνει τηλέφωνο. Τάνια, καμιά θέση για μένα. Πάνω την έχει. Έχω μάθει ένα κενό την σε ρεπορτάζ. Ναι. Α είχε στο Πανιωνίου το ρεπορτάζ. Δεν έχω πρόβλημα, έτσι. Εκεί είναι ο τροπό. Δεν μα αρέσει. Μα είναι λίρα 100, άστο να το χάρη. Λοιπόν. Αυτά τώρα είναι λίρα 100. Την αμίτσα, αφού είναι πουλενάρα μου, χάρη. Τώρα τι συζητάμε κιόλα. Από εδώ, από εκεί είχε χώθηκε στο πούλμα, ναι. Φυσικά. Εντάξει, είναι απαραίτητα τα social του ομίλου. Είναι τα social του ομίλου. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε. Ωραία, μ' αρέσει το. Σ' αρέσουν αυτά τα μπρούτσου, σ' αρέσουν οι εντάσεις, οι ίντριγκες, οι ανακατοσούρες, τα πάνω, τα κάτω. Θα έχουμε πολύ σουσού το Σαββατοκύριακο. Εσείς έχετε 3 ώρες μέχρι και τις 11 να μας λουστείτε. Έτσι. Θα μας λουστούν τώρα μέχρι τις 11. Θέλουν, δεν θέλουν. Θέλουν, δεν θέλουν. Θα μας λουστούν. Με κίνηση δρόμους θα μάθετε τους 4 νικητές. Ποιοι θα έρθουν μαζί μας στο Βανάκι 10 η ώρα. Θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Εδώ θα έρθουν marketing, τμήματα, ιστορίες, Βαγιανοί. Θα μας δώσουν τους νικητές. Έτσι, σήμερα είναι 10 η ώρα εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Κατέβω Βαγιανό. Κάποιο θα έρθει από το marketing. Τι εμείς. Θα έρθει και αυτό στην Τουρκία. Όχι, δεν νομίζω. Κάποιο τριβόταν, είναι αυτό και εγώ. Δεν νομίζω, όχι, όχι. Είσαι Αργιανός, δεν θες να κάνεις. Αργιανός. Φας ξύλο τσάμπαλο. Αργιανός, ούτε και ο ίδιος. Είναι σαν εσένα, είναι τέτοια φάση είναι. Όχι. Ναι. Ό,τι να είναι. Αργιανός είναι αυτό. Λες, λοιπόν. Απορώ δηλαδή. Τι απορρές, με την καρδιά μου. Απορώ με την καρδιά σου. Τι κριτήρια τον πήρε, αφού είναι Αργιανός. Μισή εδώ πέρα είναι Αργιανή καταρχάς. Καταρχάς όλοι οι χολύπτες είναι Αργιανοί. Τι άσε. Είναι κομμουνιστές, άσε. Ναι, ωραία. Θες να σου πω πάλι τα ίδια.
Βλαχόπουλος, Σαρόπουλος, Στεφανάρας. Στράτζαλης. Σαρόπουλος που βρίζει τον Καρυπίδη. Τι το βρίζει, δεν το βρίζει. Άλλος, παρακαλώ. Τον αποθέωσε φέτος. Στράτζαλης ρεπορτάζ κάνει. Ναι, Βλαχόπουλος. Βλαχόπουλος ρεπορτάζ κάνει. Δεν θα κάνει. Ποιοι είναι οι παοξίδες άματι. Μου το λες έτσι, μου το λες αλλιώς. Του κουβαλήσετε μέσα. Πάνω, γιατί η τέτοια, η σιδηρά κυρία, η Γκοτζάρεβα εδώ πέρα. Τι είναι. Γιατί πιάνει μικρόφωνο. Δεν έχει σημασία, μου λες με ποιο κριτήριο. Με μικρόφωνο πιάνει. Τώρα του γύρισε το μικρόφωνο. Όχι, γιατί ο Βογιανός πιάνει μικρόφωνο. Τι πιάνει. Πιά μικρόφωνο. Δεν έρχεται εδώ, δεν μιλάει. Έχουμε ένα ωραίο ρεπορτάζ. Και αφροντάει τους. Τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είναι. Πιάνει μικρόφωνο. Δεν έχει σημασία, έρχεται και εδώ. Αν θέλει να ανακοινώσει. Άντε ρε φύγε. Α, όπως θες θα γυρίσει. Α, σε μπορεί να γυρίσει τρούλα πρωί-πρωί τώρα όπως σε βολέψει. Επειδή άμα τους πάρεις όλους, μισή-μισή είμαστε εδώ μέσα. Στεφανάρτη, 2 με 3. Μπορεί, ναι, 2 με 3. Άμα ήταν παοξή, θα ήταν 2 με 3 το πρωί. Γιατί δεν είχε παοξή που ήταν. Δεν είναι ο άλλος με τα μαλλιά. Ο φίλος του Αδρώνη που είναι, πόσο λέγανε, ο ψηλός. Πόσο λένε, βράδυ δεν κάνει κι αυτός. Ποιος κάνει βράδυ. Ο Βαρδάκης δεν κάνει μόνο Κυριακή. Παοξής δεν είναι. Ναι, μία ώρα δεν κάνει κι αυτός. Και τι θέλει να δουλέψει αυτός. Τι θέλει να κάνει. Το στερακά κουλιαμά. Κουλιαμά θέλει να κάνει. Για καλό Βαρδάκη. Είμαι στην Τίνο και αυτή τη στιγμή περνάει ο Τίμιος Σταυρός μπροστά μου. Αχ, Θεούλη μου, να έχουμε υγεία. Λοιπόν, Αγάπιος, Στάθης και Θεόπιστη και Θεόπιστο σήμερα γιορτάζουν. Αγάπιος Αχίνης, ο φίλος μου. Βέβαια, έχουμε. Ναι. Αυτός πρέπει να είναι καμιά 50 χρόνια εκεί. Πού? Εκεί, δεν είναι. Στην Καστοριά. Ναι. Όχι, είναι και Τούμπα, πηγαίνω έρχεται. Πηγαίνω έρχεται, λοιπόν. Ναι, αυτοί μου αρέσουν εμένα που είναι, έχουν δύο. Δηλαδή, ψηφίδης, 6 μήνες Νέα Υόρκη. Και 6 μήνες στο Χιούστον. 6 μήνες Τούμπα. Θα πάω στα Καλάβρητα. Χιούστον Τούμπα, 6 μήνες. Χιούστον Τούμπα, Αυτή είναι ωραία. Ωραίος, ναι. Ανάλογα πώς μας βολεύει, έτσι. Το καλοκαίρι Ελλάδα, το χειμώνα. Θα ήθελα έτσι να ζω. Πού θα ήθελες να είναι το άλλο σου μισό, δηλαδή. Ελλάδα 6 μήνες και 6 μήνες που δεν ήθελες να ζεις. Ελλάδα. Πού, αφού εδώ είσαι, πού. Ρόδο ήθελα να είμαι. Ελλάδα, η Ρόδος τι είναι. Τι είναι, Τρασιλβανία, τι είναι. Άμα τη δώσουμε στους Τούρκους και μας δώσουν. Άμα καλά, κι εγώ, άμα είχα 20 πόντους ακόμα θα παίζα μπάσκετ. Εντάξει, με είδες, με είδες τι έκανα με τους. Έκανα γιο-γιο. Την μπάλα μπορεί να πιάσει με τα δάχτυλα. Τι λες, ρε. Την πιάνει. Ναι, εδώ έχω βεντούζες. Μαγνήτες. Δεν θυμάσαι με τον Ντόκ τι κάναμε και τους άλλους. Τρέχετε δύο χαζούς. Ένα 90 ήταν οι άλλοι. Εμείς ένα 65 και δύο βλάκες ψηλούς. Λοιπόν, anyway. Ρόδο το καλοκαίρι, το χειμώνα πού. Τούμπα. Άρα δεν θέλει να φύγει πουθενά. Κατάλαβες. Άρα 6 μήνες Ρόδο και άλλους 6 μήνες Τούμπα. Θα φεύγω Μάιο, Απρίλιο για Ρόδο, να έρχομαι ξέρω εγώ Σεπτέμβριο. Ναι. Και να κάθομαι εδώ Τούμπα. Τούμπα, έτσι. Εκεί χουρμούζει. Χουρμούζει Ανατολική Στράκη. Εκεί, Κλεάνθους, εκεί γύρω. Και εγώ δεν θέλω να φύγω από την Τούμπα, αλλά μου έλεγε να διαλέξω 6 μήνες. 6 μήνες θα διάλεγα τίποτα, κάμια κούβα, κανένα τέτοιο εκεί να πάω να ράξω, να γουστάρουμε κιόλα τίποτα. Προσακή. Σεϊχέλες, τίποτα Μπαχάμες, τίποτα τέτοιο σειρά 6 μήνες, να λιώσω. Βγάλε την αδερφή σου να σου δώσει 2 εκατομμύρια από το μεροκάματο που παίρνει. Και τα κάνει. 2 εκατομμύρια από τα μεροκάματα που παίρνει, έτσι. Σου είπε, θέλει να σε κάνει πρώτο πείραμα με σένα, λέει. Άμα πετύχει, λέμε τώρα, πέτυχε με όλους. Άμα θέλει σεξ, πες υπάρχει χρόνο. Όχι, ύπνο θα σε κάνει, θα είσαι ήρεμο. Έτσι λέει. Θα κοιμάσαι δηλαδή. Έτσι θα λέει. Κοιμάσαι και θα βγάζει τα σώψυχά σου. Έτσι λέει. Να το δω αυτό. Να σε δω στην καρέκλα και κάθε καθένα τι κάνουν αυτοί. Να σε κάνουν ήρεμο. Τι κάνουν όρια εκεί πέρα. Σιγάρε. Σιγά μην κάνουν και σαν αυτά που κάνουμε πάνω στην Κατερίνη και τα διονυσιακά όρια. Εκεί να σε στείλω. Εκεί μόνο οι 12 καθηγητέ. Το έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε. Είμαστε λίγο με τα Διονύσια, με αυτά, με τα κρασιά, τα όρια, αυτά. Εσύ τα γουστάρουμε. Στον πύργο της Ηλίας. Α, ναι, και εκεί κάνουν τέτοια. Άλλα, άλλα όρια, ναι. Λοιπόν, στάθηκα να στάθει. Δεν έχουμε το με τα ξύλου σκάφου. Στάθη, το λέγαμε. Τον κρύο. Κρύος. Κρύος. Παοξής κρύος. Ωραίος. Αγαπάω στάθη. Γκρίνια. Ωραίο. Όχι, δεν γκρίνιαζε. Γιατί. Εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε και τρώγαμε εκείνα τα. Πώς τα λέγανε. Τα κάσου στην χλαχλακ. Τα χλαπακιάζαμε. Καλά, λες, πάμε να τον. Να τον αγκάσουμε. Πάμε να πάρουμε κανένα κάσου. Ναι. Χρόνια πολλά, Στάθη. Ναι. Λοιπόν, και ο Θεόπιστος με τη Θεοπίστη γιορτάζει σήμερα. Θεοπίστη. Ναι, γιορτάζει και αυτή. Ναι. Τώρα πώς θα την ονομάζουν. Θεοπούλα θα την ονομάζουν. Ξέρω πώς θα την, ονομάζουν. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε μία από τις πιο ωραίες γυναίκες όλων των εποχών για μένα. Σοφία Λόρεν. Ναι. Γυναικάρα. Με τα δόντια, κοίτα. Ναι. Δόντια, ματάρε, στόμα, χιλάρες, μεγάλο, ναι, μεγάλο στόμα. Ναι. 1934 γεννηθήσα. Ζει. Ακόμα, ναι, βέβαια. Ζει τώρα, είναι για να πεθάνει. 90. 90. 90 η Σοφία Λόρεν. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Είναι... Φιλόζωη πολύ. Μπράβο. Φιλόζωη, την αγαπώ γιατί είναι φιλόζωη. Και όποιε είναι φιλόζωοι, του αγαπάμε φιλόζωοι, πάρα, τους πάρα πολύ. Τώρα θέλουν καινούριο ζώο εμένα. Θέλω να φέρουν παπαγάλο τώρα στο σπίτι εμένα. Πήγα χθε ένα μαγαζί. Θέλω παπαγάλο τώρα. Πήγα χθε ένα μαγαζί να κάνω μια διαφήμιση. Ναι.
Και αυτό είχε ένα παπαγάλο άνθρωπο. Αυτά γιατί μία ώρα επιπλέον, παιδιά, είναι αυτά. Είπαμε το κρυφό. Το βλέπω τον παπαγάλο. Πλακώθηκα γυμναστήρια, ναι. Στην αρχή νόμιζα ότι μπήκα στο στούντιο και ήταν έβλεπα τον Άρη του Παναγιωτήτη. Να σου πω την αλήθεια, πώ τον είδα. Άμα του βάζει και λίγο γυαλάκι του παπαγάλου, θα τον έμοιαζε λίγο. Άσε να γελάω, λέω τι γελάζει με αυτή. Θυμήθηκα κάτι. Θυμήθηκα κάτι, έτσι. Λοιπόν, παπαγάλο, ναι, αυτοί μιλάνε κιόλα. Έχουν πολύ χαβάλα, συνήθω βρίζουν. Αυτό τον έφερε από την Αφρική αυτό ο φίλο. Α, είναι από Αφρική αυτό. Φιλικό. Τώρα τον εκπαιδεύει. Την εκπαιδεύει. Έλα ρε φίλε. Ναι. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε και το θάνατο του Γιώργου Σεφέρη, τεράστιος Έλληνας νομπελίστας ποιητής. Έτσι, Γιώργο Σεφεριάδη κανονικά του λέγανε, έβαλε Σεφέρη αυτό. Και όλοι τα κάνετε κατά την κάρτα. Λοιπόν, σα λάμπη. Ποιο είναι σλάμα. Ασλάμπη. Τι κάνω, του βρήκα συνέκθεση. Ναι. Του βρήκα και συνέκθεση. Καλλιτεχνικά. Με πλήγωσαν. Ο Ιατρόπουλος έγινε τρέγε. Ναι, με πλήγωσαν. Όλοι καλλιτέχνε, κατάλαβε. Λοιπόν. Αυτά. Ο Ματόπουλος έγινε Χατζινάκος. Όλο το team σου αναφέρεις τώρα. Τους έχω κάνει, ναι. Όλους έχεις κάνει. Λοιπόν, όλοι έχουν αλλάξει. Ποιος άλλος. Ο άλλος έγινε να πούμε Καμόρα. Ναι, εντάξει. Ναι. Έχουν, εντάξει. Okay. Εγώ τι καλλιτεχνικό να πάρω. Τίποτα. Εσύ πήρες το ραπ και τέλειωσες. Τι να πάρω. Πήρα από το cool. Πρέπει να έχουμε ένα κάτι. Ένα κάτι, ναι, σωστά. Σαν σήμερα έχουμε και γένεια ελληνικού Θεσσαλονίκη κινηματογράφου. Φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έτσι, 1960 ήταν τα γένεια. Κρατάει η κολόνια αυτή αρκετά χρόνια. Δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος. Μπα τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει. Δεν ξέρω. Έχει τα τελευταία πενταετία βλέπω. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές ξυπνάνε μετά τις 2 το μεσημέρι. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση από τον περίγυρο μου ότι την τελευταία πενταετία σαν να έχει πάρει πάλι άνοδο. Το ακομματικοποίησα. Και όλα, άστα να πάνε. Έτσι. Άστε, δεν κουστάρω. Ναι. Λοιπόν, και σαν σήμερα ιστορικά να πούμε ότι αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκο-Αιγύπτιοι με επικεφαλή τον Ιμπραήμ, τους διώχνουμε οριστικά το 1828. Έτσι. Πάτε σπίτια σας. Τους στείλαμε. 1828 έχει ελευθερωθεί κιόλα η Πελοπόννησο. Είναι η πρώτη που ελευθερώθηκε. Με αρέσει η Πελοπόννησο. Είναι ωραία. Πανέμορφη. Πάρα πολύ ωραία. Την προτιμώ από την Χαλκιδική. Πάρα πολύ ωραία Πελοπόννησο. Την έβαλα ένα χ και έφυγα. Γιατί? Δεν κουστάω. Έχουμε τον φίλο μας τον Τάσο όμως. Μόνο τον Τάσο. Μόνο τον Τάσο, ναι. Σου σήμερα δεν το λες. Χαλκιδική είναι στην ορεινή Χαλκιδική. Α, πιάνει λίγο επειδή πήγε πολύ γύρω λίγο. Κοίταξε, η Πελοπόννησο είναι πανέμορφη αλλά και εκεί είναι λίγο περίεργη σαν χαρακτήρε. Τα δικά μου τα βιώματα τουλάχιστον συνάντησα πολύ περίεργους τύπους. Ναι. Να μην σε δίνουν από ποτήρι νερό ένα παιδάκι 10 χρονών τώρα. Διψάει, μπαίνει σε ένα μαγαζί μέσα, έχετε ένα ποτήρι νερό. Όχι, δεν σε δίνω, δεν φαντάζομαι το λες. Φαντάζομαι με τι ύφος πήγες. Ξέρεις την Γλυκούλη. Μπήκες μέσα στο καφενείο όπως μπαίνεις στο στούντιο. Γεια σας. Φούσκωνε σαν τον Κούρκο να πούμε. Ναι, κατάλαβε. Εσύ 9-10 χρονών ήμουνα. Είχε έπαρση από τότε. Από τότε είχα έπαρση. Είχε το στήθο μπροστά. Το στήθο μπροστά. Πήγα σαν τον Ναπολέον τον Βοναπάρτη, δώστε μου νερό, μισό. Νερό, θέλω, ρε. Έλα, όχι, έχουμε αστική ευγένεια, ρε φίλε. Σας παρακαλώ, μπορώ να πιω ένα νεράκι να μου δώσετε. Όχι, με έμεινε αυτό. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Είπαμε, είμαστε τα βιώματά μας. Μπορεί να πέτυχα στην Κέντα τώρα. Για πόλη σου. Νομίζω στον Ναύπλιο πριν να γίνει αυτό. Στον Ναύπλιο. Νομίζω στον Ναύπλιο είχε γίνει, ναι. Ναύπλιο, όχι νομίζω, σίγουρα Ναύπλιο. Έτσι, γιατί θυμάμαι και μετά είχαμε. Πρέπει να ήμασταν στο Παλαμίδι, να κάναμε, περπατήσαμε και μετά να δίψασα εγώ. Νερό, νερό, νερό. Είχα γανιάσει τους γονείς, νερό, νερό. Α, μπες στο μαγαζί να πάρεις νερό. Δεν είχε τότε μπουκαλάκι ακόμα. Μιλάμε τώρα για 1987, 88, εκεί. Τι να πάρει νερό, έτσι. Νερά, βρήκα ένα καφενείο, ένα ποτήρι νερό. Λέει, δεν δίνουμε. Από τότε μου μείνει, είδες, γι' αυτό σου λέω είμαστε τα βιώματα. Σε πήρε γαμπάρι. Ναι, τι με πήρε γαμπάρι, ξέρεις τι Γλυκούλης και η ήσυχο παιδάκι μου. Μέχρι τα 12 δεν μιλούσα. Θα τα κάνεις τα βερνιάρις σαν τον κόκκινο, θα σε πήρε γαμπάρι. Μέχρι τα 12 ήμουν το πιο ήσυχο παιδί του κόσμου. Μετά στα 13 που μπήκε μέσα δεν ξέρω τι έγινε, άλλαξε εντελώς, μεταμόρφωσε. Μπήκε μέσα ο ΠΑΟΚ μέσα σου. Δεν ξέρω, η εφηβεία μπήκε μετά τα 12. Μέχρι τα 12 με ένα κουσάκι έπαιζε όλη την ώρα. Τι μάρκα ήταν. Διάφορα αυτά. Τα έπαιζα, τα κουλούσα. Τα έβαζε σε. Με κουρσάκια να παίζει. Κουρσάκια μια πολυθρόνα, τα έβαζε σειρά, τα τσουκρούσα, τα έκανε. Ήσυχο πολύ. Είχα μια εστία και βαλούσα μπέναλτι. Μπράβο. Ναι. Είχαμε και εκείνα με τα ελαττήρια. Τα κλικ, κλικ, κλικ. Λοιπόν, καλή φάση. Λοιπόν, καλή φάση βλέπουμε και στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σα. Τι κρυάδα ανέβασαν τώρα. Ανέβασαν το χθεσινό μέσα αγωγικά ξύλο του Λόβρεν που πέρασε τη φάλαγγα. Πώ θα λέγαμε εμεί τότε. Αυτά φάλαγγα, τούνελ, πώ θα λέγαμε εμεί τώρα. Τι κρυάδε ανεβάζετε. Εντάξει, γιατί καλό κλίμα. Δε εδώ γελάνε. Περνάνε σαν τα μικρά παιδιά τώρα. Ετοιμάζω για τον Βόλο. Πολλέ αλλαγέ. Έχω ρεπορτάζ. Ναι. Πολλέ αλλαγέ θα κάνει ο Λουτσέσκου αύριο. Ξεκινάει το εκτεταμένο rotation. Μάλιστα. Γιατί το κάνει. Για να κρατάει φρέσκια την ομάδα. Μάλιστα. Και να κρατάει ισορροπία. Θα βάλει. Θα τα πούμε μετά. Α, μετά θα τα πούμε, ναι, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε λίγο Champions League να δούμε τι έγινε χθες. Είδες καθόλου ή. Όλα γύρω-γύρω. Μπράβο, μπράβο, γυριστρούλα. Ναι, είδαμε το γύρω-γύρω. Λοιπόν, τι σου έκανε πιο πολύ, ποιο παιχνίδι σου έκανε κλικ περισσότερο. Καλά, η Μπενφίκα ήταν κολοπέχνητο να πούμε. Εντάξει, προηγήθηκε 2-0 οι Τουρκαλάδες εκεί. Ο Αρτούρκογλου, ναι. Και ο Κοκτσού τα βάλαν. Ένα 4-4-2 η Μπενφίκα.
Ο Παυλίδης δεν ακούμπησε την μπάλα. Δεν πήγε, ναι, δεν ακόμα ψάχνει. Είχε αρτηριοσκλήρωση να πούμε. Δεν πάτησε περιοχή. Δεν σέντερ φόρ ήταν και το, όταν αμυνόταν το έκανανε τρίτο χαφ. Εντάξει. Ο Ρόσκελκερ, πώς το λένε, ήταν σέντερ φόρ. Ναι. Δεν μ' άρεσε η Φιωρέντινα. Λοιπόν, 1-2 πάντως το πήρε η Μπενφίκα το μάτς. Ο Μίλσον στο τέλος σκόραρε. Η Λεβερκούζεν μάγεψε μέσα στην Φέγενοντ. Εδώ θέλαμε ένα γκολ Φέγενοντ, δεν το βάλε ποτέ. Μάλλον το βάλε, το ακύρωσαν σωστά. Εύκολα. Αταλάντα Άρσεναλ στο 0-0 της βραδιάς. Δεν το περίμενα. Το χειρότερο μάτς, ναι, από όλα που είδα ήταν αυτό εδώ πέρα. Πιστεύω ότι αν έβαζε το πέναλτι ο Ρετέγκη, θα άλλαζε όλο το παιχνίδι. Το πέναλτι, το οποίο έχουμε μεγάλη δύο, απόκριση. Όχι, ναι. Διπλή. Η δεύτερη είναι μεγάλη. Ναι. Αποκρούει μία στη γωνία γιατί και το πέναλτι δεν είναι κακό. Το πέναλτι δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, το σέλνει δυνατά από τη γωνία. Ένας κεφαλοσφαιριστής θα την έλεγε στη γωνία, δεν μπορούσε να γυρίσει. Αλλά γυρνάει το σώμα του εκπληκτικά, που σημαίνει πόσο δουλεύουν οι τερματοφύλακες και πόσο έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 15-20 χρόνια. Mm. Δηλαδή αυτή η απόκρουση, ας πούμε η αλλαγή σε κλάσματα του δευτερολέπτου να αλλάξει, να σηκωθεί και να γυρίσει και να πιάσει την κεφαλιά που έχει σκάσει την μπάλα κάτω. Ας μην είναι γωνία. Δείχνει ότι είναι καταρχάς πολύ καλά γυμνασμένο το παιδί, έτσι. Έχει αντανακλασικά τρελά, δουλεύεται η πολύ. Η προπόνηση του τερματοφύλακα παγκοσμίως έχει επιστημοποιηθεί, έχει γίνει πάρα πολύ καλή. Γενικώς όλες προπονήσεις δίνουν, άμα δεις τι κάνουν. Καταρχάς έχουν πάνω τους κομπιούτερ, έχουν νούμερα, καταγράφουν τα πάντα. Η αξία της απόκρουσης είναι η δεύτερη απόκρουση. Το δεύτερο που το βγάζει. Ναι. Και η αλλαγή γωνίας. Ναι. Και τώρα ένα κορμί, πρόσεξε, ένα 90. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα να είναι ένα 65-70 να τα κάνει. Γιατί αυτά. Παλιά, ναι. Παλιά αυτές τις αποκρούσεις τις κάνανε οι ζουμπάδες. Μπράβο. Τώρα εδώ μιλάμε για θηρία. Μιλάμε τώρα για ένα 90 και. Ένα 90, ναι. Πόσο είναι ώρα, για κάπου εκεί πρέπει να είναι. 0-0. Το χειρότερο μάτς, περίμενα να έχουμε γκολ εδώ. Ο Γκασπερίνη έπαιξε ένα 3-4-3 και. Η πλαϊνή του μπακ υποτίθεται τους είχε βάλει πολύ μέσα, έκλεισε πολύ τους χώρους. Οι τρεις στόπερ πολύ κοντά, έκανε ένα παιχνίδι πάρα πολύ. Δεν ήθελε να παράξει πολύ, ήθελε να κλέψει και να φύγει. Η Arsenal. Εντάξει, δεν θέλει να χάσει. Και άμα βγάλω τον κόλπο, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής ο Γκασπερίνη. Ναι. Και η Αταλάντα πλέον θα πρέπει να του λογίζουμε σαν μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Πολύ πασοκόβατσο ο Γκασπερίνη. Γκασπερίνη, ναι, αλλά. Είναι πασόκο τσοκατσοπουλικό δεκαετία του 80 η μαπά. Σκέψω ότι με αυτή την ομάδα η Αταλάντα όμως έφυγε από την αφάνεια μιας μέτριας ομάδας στην Ιταλία, πήρε ευρωπαϊκό, πλέον παίζει Champions League, έφτασε με τελικά Champions League έχοντας αυτόν τον προπονητή. Μπαρσελόνα είδες. Είδα, πω όλα τα είδα. Η Μπαρσελόνα εντάξει, πλήρωσε την αποβολή του στο δεκάλεπτο. Έτσι, έχει λακαμά προπονητή η Μπαρσελόνα. Έλα ρε, σε, γιατί ο Φλικ τώρα. Πρώτη ήττα που έχει κάνει φέτος. Ο Φλικ θα σου πω τώρα, αν είναι προπονηταράς, τι κάνει εκεί. Μπαίνω με 10 παίκτες, μου φεύγει ο εξαριστερά. Γκαρσία λιγόταν. Ναι. Μπράβο. Μου βγαίνει ο Γκαρσία. Και εγώ τώρα έχω να αντιμετωπίσω μια ομάδα, όχι και πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, αλλά πάρα πολύ ταχυδυναμική. Όταν έχω λοιπόν μια ομάδα ταχυδυναμική, ναι. Κάνω μια αλλαγή. Ποια είναι αυτή η αλλαγή? Τι θα έκανες? Βγάζω το Λεβαντόφσκι. Ναι, αλλά μετά θα ήσουν πολύ ακίνδυνος. Και παίζω με 4-3-2. Βάζω ένα χαφ. Βγάζω το Λεβαντόφσκι. Βάζω ένα χαφ. Και εγώ στο FIFA έτσι παίζω. Με το Ραφίνια και τον Γιαμάλ. Επειδή είναι γρήγοροι, του άλλου θα βγουν σε κόντρα. Και παίρνω 0-0. Εκεί θα ξανασπω κάτι. Τι μα κάνει τώρα προπονητή τώρα Μπαρσελόνα. Δεν βγάζει. Δεν βγάζει. Με 9 παίκτες. Άμα είσαι προπονητή. Άμα είσαι προπονητή. Ναι, εντάξει. Παλιά σκοπή όμω. Ναι. Οι καινούργοι δεν τα κάνουν. Οι καινούργοι είναι φλόροι. Δεν μπορεί να βγάλουν την πριμαντόνα του. Θα βγάλουν την πριμαντόνα γιατί μου κάνει ο Δεν έχει άδικο. Και εγώ το κάνω πολλέ φορέ στο FIFA αυτό. Όταν έχω αποβολή χαφ πίσω. Βγάζω το φόρ και πετάζω τους γρήγορους. Παίζεις με 9 παίκτες, ρε φίλε. Βρε, και εγώ το κάνω σου λέω. Αντί για 10 παίκτες, παίζεις με 9. Δεν φτάνει μπάλα εκεί πάνω. Δεν φτάνει, ναι. Θα το γυρίσεις πίσω, δεν γυρίζει. Ναι. Δεν αμαρκάρει. Στο μεγάλο χώρο είναι ακίνδυνος. Τι τον κρατάς δηλαδή, γιατί ας σε κάνω. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην μάπα. Το φάγαμε. 2-1 στο τέλος. Φάει το 2-1. Η Ατλέτικο και αυτή 2-1 κέρδισε με γκολ στο φινάλε τη Λειψία, η οποία είναι καλύτερη εκτός. Πιο καλή ήταν η Λειψία στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν καλή. Άμα έκανε φάσεις καλές, να πούμε. Η Λειψία είναι καλή όταν βρίσκει χώρος. Μην την πεις να σπάσει άμυνα. Προς το παρόν δεν μπορεί να διασπάσει άμυνα. Φαίνει κάτι 0-0 ξεγυρισμένα. Στο χώρο το έβαλε. Στο χώρο, ναι, ο Σέσκο. Βγήκε ο Πεντά και ο Σέσκο μέσα. Βγήκε με ταχύτητα το Γομάρι και μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα του. Σέσκο. Ναι. Σέσκο είναι. Μπορεί να είναι και ο πιο γρήγορο ποδοσφαιριστής. Μου έκανε εντύπωση το σωματότυπο του για την ταχύτητα. Καλπάζει. Ναι. Σαν καμιλοπάδαλη. Ξέρετε πώ τρέχουν καμιλοπάδαλη. 4 καμιλοπάδαλη. Πολλά χιλιόμετρα. 80-70. Πιάνει 80 ηλοπαδάλη. Τρέχουν πολύ. Αν δεν πιάνουν 80, πιάνουν 60 χιλιόμετρα. Πάνε σφαίρα. Αφού έχουμε κάτι κανιά, κάτι ποδάρε. Θα ψάξω να δω ταχύτητα. Ηλοπάδαλη έχει κοντά πόδια. Καμιλοπαρδάλι σου λέω. Καμιλοπάρδαλι. Ναι, καμιλοπάρδαλι. Καμιλοπάρδαλι. Και 2 μέτρα το πόδι είναι.
Ταχύτητα κάπου κάτω. Σαν κάτι άχαρες γυναίκες, ψηλές με. Ναι, που τις λες καμήλες. Καμήλες, ναι. Λοιπόν, και η Μπρέστ μας δικαίωσε χθες. Τη στηρίξαμε, πήρε την πρώτη νίκη εντός έδρας στο Ρουντούρι. Δεν το παρακολούσα πολύ αυτό. Εντάξει, ήταν η Μπρέστ προτάρα στο θεσμό. Η Στουτγκάτς για να παίξει 23 χρόνια. Αλλά αν το έκανα, ας πούμε, την ώρα του μάτς. Εγώ το έλεγα εκεί στην παρέα που ήταν. Πρέπει να βγάλει το Λεβαντόφσκι. Αν δεν βγάλει το Λεβαντόφσκι, δεν προπονείται άλλα. Να πετάξει ένα τρίτο. Δεν βγάζει κανένα προπονητή σε 2025. Τον πριμαντόνα του ο 10. Φάει δύο γκολ από τη Μονακό και γύρνει να πίσω. Εντάξει, το πάλεψε όμως. Ισοφάρισε. Εντάξει, έχασε φάση. Λοιπόν, αυτά με το Τσουλού. Έτσι ξανά τώρα την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε και Europa League, θα έχουμε και Cover League. Θα πάμε τάπα Ντίνο. Έτσι. Θα πάμε όμως τάπα και στον Σέρματ Μπάσμπι που ήρθε εδώ για τα αθλητικά μαντάτα. Τι λέει. Θα τα πούμε μετά. Πριν του δώσουμε σκητάλη, να πούμε ότι τα public γιορτάζουν τα 16 μεγάλα public plus home. Με επαιτειακές προσφορές. Από 5η 19/9 και Σάββατο 21/9 και μόνο στα 16 μεγάλα Public Plus Home σου επιστρέφουν τον ΦΠΑ με κάθε αγορά μικρής ή μεγάλης οικιακής συσκευής συνολικής αξίας από 199 ευρώ και άνω. Επιπλέον στα Public Plus Home έχεις διπλάσια επιστροφή σε ευρώ για επόμενες αγορές και public και 50% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα προστασίας οθόνης στα e-repair εντός των καταστημάτων. Σέρματ Μπάσμπι με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ραπ και Κούλ, επιστρέφουμε πλέον να ξεχυθούμε με την 5η αγωνιστική της Super League, όπου είναι μπροστά στα ποδαράκια μας και έχει πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, με τον φίλο μας τον Μαρσιάλ να το βάζει σε διθέσιο ο Ηλιόπουλος και η ώρα να είναι 8:33 πρώτα λεπτά. Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, η Δέσποινα Βαδί στο Βεργίνα Θέατρο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Η απόλυτη βασίλισσα της ελληνικής pop θα τα δώσει όλα σε ένα ξέχαστο μουσικό closing party για τα 28 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε βεβαίως όλοι εκεί για να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε όλες τις μεγάλες τις επιτυχίες. Μην χάσετε λοιπόν ένα exclusive concert και με μια μοναδική live εμφάνιση. Στήρια θα βρείτε στα public, στην Nova και στο more.com. Δέσποινα Βαδί και Βεργίνα Θέατρο μαζί, Ντίνο μου. Τι έδινε, έδωσε σε ματάκι σήμερα, ματολογικές, Είναι του εξαμήνου. Εξαμήνου, και εγώ τώρα θα πάω αυτές τις μέρες. Να έρθουμε. Τι έγινε, να. Γι' αυτό, παιδιά, η ώρα επιπλέον. Για πες τι έκανες πάλι. Γράφει ο κολόγιατρος στις εξετάσεις. Ναι, γιατί το βρίζεις όμως τώρα. Γιατί δεν μου λέει, έχει βάλει και ορολογικά μέσα. Ναι. Πάω εκεί το πρωί, στείνομαι από τις 7, 7.30 αργά. Είδα, εγώ είδα το Κόρδοβα εκεί, περπατώ, λέω τι κάνει αυτός εδώ πέρα τώρα, ναι. Εν τω μεταξύ πάω γιατί πλακώνουν οι γέροι 7 και 20. Ναι, ποιος είναι πρώτος εδώ, λέω εγώ ρε γέροι. Πρόλαβες εσύ που ο Νεανίας, Ο Νεανίας, ο νεότερος. Ο νεότερος από τους παππούδες, ναι. Μου κάνω μέσα, λέω πληρώνω τη διαφορά. Λέει η κοπέλα, έχει λέει και ρολό και φέρατε ούρα. Λέω δεν έφερα. Πάρω μέσα. Πάτε μέσα. Όχι, έκανε κάτι τώρα. Τώρα εδώ είναι το. Παίρνω τα ούρα. Το κάνω, ξέρω στο. Στο ποτηράκι αυτό, ναι. Δίνω μια με το χέρι, πάνε τα ούρα. Πάνε τα ούρα. Κατάλαβε, ρε φίλε. Και στα κράζε εμά που ρίξαμε τον καφέ, α πούμε, χθε, έτσι. Πάω πίσω, λέω. Συγγνώμη, λέω, επειδή πήγα σε σπίτι πριν μισή ώρα. Δεν μου ήρθανε. Δεν μου ήρθανε, λέει, δεν πειράζει, λέει, πάρτε. Λέει, τι ώρα θα τα φέρετε. Λέω, κοίταξε, λέω. 10 η ώρα κάνουμε διάλειμμα, 10 και 4 τον παίρνουμε. Εδώ δίπλα, λέω. Μπορώ να θέλω να παρκάρω. Βέβαια, στο διάλειμμα. Ένα τέταρτο δεν το διάλειμμα. Κάτω 11 η ώρα. Έλα, ρε φίλε. Τραβιέσαι εκεί ω εκεί τώρα. Θα βάλουν ένα τραγούδι, λέω. Έλα τώρα, μην του στρώσει. Καταρχάς έχουμε την ώρα των ακροατών 10. Ο τραγούδι δεν έχουμε σήμερα. Την άλλη εβδομάδα πάλι κάπου έχουμε από τη. Θα κάνω άλλε αιματολογικέ άλλε. Εκείνη την άλλη εβδομάδα στο τραγούδι. Στο τραγούδι μπορεί να έχω δει σε καμιά κόμμα να κάνει καμιά ερωτική εξομολόγηση. Ρε φίλε, μιλάμε τώρα για ιστορία. Λοιπόν, είσαι έτοιμο για τον κάλο. Ψήσε, γιατί θέλω Τάνια Μοσχοπούλου. Δεν έχουμε Τάνια για την κίνηση. Δεν θα την πω εγώ σήμερα μόνος μου. Τόσο άδειξε. Για δείτε λίγο. Μ' αρέσει η στήριξη. Ναι. Η στήριξη του σταθμού στο πρόσωπό σου. Που είσαι έτσι, ξέρεις από εδώ, κάνεις από εκεί. Ναι. Πού είναι εσύ να σε στηρίξουν σήμερα. Καλά, θα περίμενε, μην βιάζεις. Γιατί βιάζεσαι πάντοτε. Θέλει λίγο αργά, σιγά σιγά. Πήρε, το κρασάκι, πήρε, το ραντεβουδάκι. Πήρε δύο μέρες ρεπό η Μοσχοπούλου και κάει και εκπομπούλα να πούμε. Τι κάει, και εδώ δεν είμαστε εμείς. Πρέπει να είμαστε εδώ. Την άλλη εβδομάδα. Και την άλλη εβδομάδα που θα είμαι Τουρκία. Πώς θα έρθει ο χορηγός εδώ, άμα είμαστε ασυνεπείς εμείς. Δεν θα είμαστε. Λοιπόν, και την άλλη εβδομάδα που θα είμαι Τουρκία. Α, ποιο θα με βάλει εδώ. Μαζί.
Τι μαζί. Α, είναι το deal, συμφωνία. Θα φεύγω εγώ μεν, αλλά δεν θα σε αφήνω ποτέ δε. Εδώ ποιο θα είναι δίπλα. Θα είναι η Τάνια εδώ δίπλα, εντάξει. Okay, είναι, αλλά εγώ θα είμαι κλειμ φυτάτο, θα με ακούσει. Θα σε πρίξουν οι Τούρκοι στο ξύλο. Έλα τώρα με πρίξουν οι Τούρκοι, έχει φαγωθεί. Πώ θα πάτε, όπω μα έπριξαν και στο Ζάγκρεπ. Όχι άλλο λέω. Ναι, τίποτα θα πάμε. Θα συνοδεύσουν οι μπάτσι να πούμε. Όχι, ποιο το είπε αυτό. Έτσι άκουσα. Καλά, εσύ ακούσω ότι θε, ότι σε βολεύει να φτιάξει. Στου οπαδού θα του συνοδεύσουν οι μπάτσι. Ναι. Άμα πάνε αρκετοί με πουλμαντά, φυσικά θα έχουμε συνοδεία. Καταρχάς, από ό,τι ξέρω. Προστασία θα είδε με τους μπάτσους. Πάντου, από ό,τι ξέρω, ωραία, οι οπαδοί θα ξεκινήσουν το πρωί προς το πρωί και θα φτάσουν κατευθείαν για να μπουν στο γήπεδο. Αυτή είναι συνοδεία από εδώ θα έχουν. Αυτή είναι η συμφωνία που κάνανε οι δύο πλευρές, ασυνομίες και δύο κράτη. Δεν τους αφήνουν μόνο τους να πάνε. Καθόλου. Θα έχουν προστασία. Το αναμενόμενο, το λογικό. Όπως θα γίνει, αν γινόταν και ανάποδα. Θα έρθουν. Άρα δεν κινδυνεύουν αυτοί να φάνε. Εσύ, εσύ κινδυνεύεις με το πούλμαν. Εμείς με πρες είμαστε. Είμαστε ναι. Θα φύγουν το πρωί, ξέρω 12 η ώρα, 7 ώρες κατευθείαν για να φτάσουν στο γήπεδο. Βλέπουν το μάτς και πάλι με συνοδεία ξανά γυρίζουν. Αυτό είναι το πλάνο. Α, έτσι. Ναι. Έτσι πάω εγώ να δίνω τον αυτόν, πώς το λένε. Το Ζον Βλανκ Λαμ. Ζον Βλανκ Λαμ, πώς το λένε. Ζαν Κλοβ Βαν Ντάμ. Ζαν Κλοβ Βαν Ντάμ, έτσι, άμα πάμε συνοδεία. Θα τα ξεχάσουμε όλα. Θα τα ξεχάσουμε. Τι έγινε, δεν μπορούμε να πάμε. Και γιατί, δεν μου λες. Κάτσε, ρε, αφού τους βρίζουν τους μπάτσους, γιατί τους θέλουν μαζί τους τώρα. Αναγκαστικά θέλουν, δεν θέλουν. Α, θέλουν, δεν θέλουν. Φυσικά δεν θα. Τι, θα φωνάζουν μπάτσι γκρούνια δολοφόνηση. Οι αστυνομικοί θα ρωτήσουν άμα θέλουν ή όχι. Τέλος, αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Και στο Καφτατζόγλου, εσείς θα πάτε. Όχι. Όχι. Εκεί δεν θα πάμε έτσι. Φαγώθηκες με το καθένα. Τα ίδια και τα ίδια. Καλά, ρε, ρωτάω. Ρεπορτάζ για Τουρκία δεν κάνουμε. Θες να έρθεις και εσύ μαζί με να φάμε κανένα μπαχλαβά εκεί. Δεν θέλω προνομία εγώ από το σταθμό. Εγώ θέλω να φεύγω 11 η ώρα, να έρχομαι 3, θα φεύγω 5. Δεν θέλω παρακάτω. Να βάζει τα κάλωψα, κάνει εκπομπέ. Φεύγω δρόμο. Εντάξει, αυτά είναι πρέπει να κάνουμε και τα live streaming εκεί και κάντε εσύ βιντεάκια αυτά, και Χάρης να κάνει τα social, ναι. Έχουμε πολύ. Χώθηκε, τρούπωσε και ο Χάρης. Γιατί να μην τρούπωσε, φίλε, αφού είναι χρήσιμος. Όταν είσαι χρήσιμος και κάνεις δουλίτσα και παράγεις, τρουπώνεις. Γιατί τον τρως τώρα τον... Εγώ τον έβαγα, άλλον έβαγε αυτός. Ναι. Καλημέρα, cool, μπήκες με φανέλα ΠΑΟΚ. Όχι, δεν ήμουν με φανέλα ΠΑΟΚ. Ήθελες να σου δώσω και νερό. Όχι, καθόλου φανέλα ΠΑΟΚ. Τώρα 9-10 χρονών ήμουν πιτσιρίκος, πολύ ήτερ, παιδί μου. Με τους γονείς μου, πήραν διακοπές. Ιδέα δεν είχα. Θα έχανε τα χαρτιά, ρε, αυτός εκεί στο τάβλι. Θα έχανε, θα ήταν ευριασμένο. Ποιος ξέρει να πω. Cool από σήμερα, τι ώρα ξεκινάει η διάθεση τρίου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τα θέματα. Καταρχάς, να πούμε, θα δούμε τα θέματα του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο Ράγια είναι κοντός. Δεν είναι ψηλός τερματοφύλακας. Είναι 1,82-1,83. Δηλαδή για τερματοφύλακα τον λες κοντό πλέον στην εποχή μας. Δηλαδή ο Χριστίδης και ο Κωνσταντίνου της εποχής. Μπράβο. Ναι. Γι' αυτό και έκανε αυτή την. Γι' αυτό μπόρεσε και γύρισε. Ναι. Γι' αυτό μπόρεσε και γύρισε. Γύρισε και από εδώ, γύρισε και από εκεί. Φίλε, μεγάλο γύρισμα έκανε. Τρομερό. Δηλαδή το ότι στα 5-6 μέτρα, γιατί στα 11 είναι το πέραλ, στα 8 μέτρα θα σου πω εγώ. Ναι. Κάνει όριστη κεφαλιά και προλαβαίνει και γυρίζει και σκάει μπάλα και κάτω. Δεν ήταν αγωνία, να το πούμε αυτό. Ναι, δεν ήταν αγωνία, εντάξει. Αλλά η κεφαλιά του είναι πολύ κακή. Δηλαδή το πέναλτι του ήταν καλύτερο από την κεφαλιά που έκανε ο παίκτης. Πριν πάμε στα ρεπορταζιακά και τα μάτς, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση πέμπτης αγωνιστικής. Θα πάμε στην κίνηση της ημέρας. Ναι. Τάνια Μοσχοπούλου. Γεια σου, Τάνια, να μας δώσει, κάνε το χαλί που πριν πει η Τάνια. Τάνια, καλημέρα. Χθες κάνω διάδρομο, Τάνια. Καλημέρα. Κάνω διάδρομο, Τάνια. Κάτσε να μας πει και θα σου το πεις μετά. Έχουμε ένα τύπο εκεί 28 χρονών. Ομορφόπεδο. Ομορφόπεδο, λέει, πες, έχω 1100 τεστοστερόνα, άστε και είμαι ερωτευμένος με την Τάνια Μοσχοπούλου, κάνε κάτι. Λέω, θέλω προμήθεια. Αρχικά θέλω να μοιράσει το κινητό μου που θέλω. Δεν δίνω τίποτα. Δεν δίνει. Αλλά αρχίζει και παίρνει προμήθειες τώρα αυτό. Σε το παίζει, μην πω τι το παίζει τώρα. Είμαι προαγωγός. Ερωτικό λέει, αν θέλεις 200 ευρώ, λέει, να σε φέρω σε επαφή αρχικά. Έτσι. Κράτα Instagram να μου το δείξεις. Κράτα Instagram. Δεν έχει Instagram. Δεν έχει Instagram, είναι χαμηλό τόνο. Είναι χαμηλό τόνο και έχει μόνο τη σχολή. Έχει μια σχολή αυτός με. Πώς το λένε? Εν τω μεταξύ, ποιο είναι η μαγεία? Ότι το βρήκα και εγώ χθες. Πήγα τον Αχιλέα. Ο παπάς του πρόσφατα βρήκε δουλειά σε ομάδα βίντεο. Ο παπάς του προπονητής. Ναι, σταμάτα μου. Σταμάτα μου. Ναι. Λοιπόν, το δίνω κατευθείαν. Σταμάτα μωρή Λόλα. Το δίνω κατευθείαν. Ρε σήκω τσομπόλα. Μωρή Λόλα, τι είναι αυτός εδώ, ρε φίλε? Αν είσαι γυναίκα, από το πρωί στο βράδυ κουτσομπόλα. Θα είχα εκπομπή στην τηλεόραση. Αν είσαι γυναίκα, θα ήσουμε τον καφέ, θα έχεις μαζέψει 10 γειτόνες και όλα. Θα είχα πρωινό, ρε, ποιος γιάγκα στο φλόρο τώρα. Αν είσαι γυναίκα, άμα δεν έρθει όμως λίγο μπουτάκι, λίγο έτσι, σιγά. Γιατί ο Λιάγκα είναι την κοιλιά του. Ο Λιάγκα ήταν παλιό. Σχώθηκε τρούπο, είναι καλό, δραστήριο, είναι εκεί τώρα. Φοβάται, φοβούνται του γκέι, φοβούνται του γκέι.
τραγούδι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τρέμουνε να κάνουν εκπομπή. Τρέμουνε να πιάσουν το μικρόφωνο. Τρέμουνε. Εσύ βγάλαμε το κορίτσι να πει την κίνηση. Σωστό. Και γύρισε όλο τον πλανήτη. Τάνια μου λέγε, τι γίνεται. Πάμε. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Να αποκαταστήσω την εργασιακή μου τιμή. Γιατί μου λε ρεπό, αλλά δουλεύω Σάββατο και Κυριακή. Εγώ το είπα. Ναι, φυσικά. Πόσο θα ήθελα και εγώ σου κούνα κάθομαι να πω. Εμεί από τον Κύριακο που θα τρέξει στα γήπεδα, στι καβάλε, βόλτε, στα γούστα και θα πει τρώ τα ψάρια στο σαρί, η Τάνια θα βαράει εδώ σκοπέτο. Σωστό. Πάμε, Τάνιουσκα μου, τι γίνεται να το πούμε μετά. Ναι, ναι. Βέβαια. Αυτά στο περιφερειακό, παιδιά, από Κωνσταντινοπολίτικα μέσα και το Παπαγεωργίου κατά κόκκινα Βυσσινή, δεν γίνεται τίποτα. Ακούνε όλοι εσά. Ωραία. Good. Καλό αυτό. Όμω είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, ειδικά από την παραλία είναι όλοι ανοιχτοί. Από το λιμάνι μέχρι και το Μέγαρο είναι καταπράσινο, οπότε κινείστε πολύ πιο εύκολα αν θέλετε να πάτε από την παραλία. Βασιλίσσης Όλγας καθιερωμένα έχουμε θεματάκι και εκεί είναι πολύ έντονη η κίνηση, κόκκινο προς Βυσσινή σε σημεία. Και μετά στην πόλη σε μικρότερα διαστήματα βλέπω στη Χαριλάου έντονη κίνηση, βλέπω δυτικά στο Βαρδάρι, μενεμένη, αλλά αυτό είναι στο Κορδελιό πολύ μικρότερα διαστήματα σε σχέση με την κίνηση που εντοπίζεται στον περιφερειακό. Άρα το πρόβλημα είναι περιφερειακό, έτσι κινούμενοι, ναι, ναι, προς ανατολικά κυρίως. Ναι, ναι. Ανατολικά. Ωραία. Τανιούσκα, μας θα σας ακούσουμε και σε μία ώρα από τώρα. Περίπου. Έχω γκάλοψ. Και έχει γκάλοψ ο άλλος εδώ πέρα. Έτσι. Αναμένω τα πάντα. Είμαι... Έχει γκάλοψ. Φιλιά, φιλιά, Τάνια Μοσχοπούλου, ευχαριστούμε. Περιμένω το χαρκίτι, το Γιάννη. Ναι. Να έρθει να κάνουμε το βίντεο για το γκάλοψ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Έχω δύο-τρία φιλαράκια που δεν είχαν ακούσει στην αρχή και με βρίζανε. Μου λέει, δεν υπάρχει πληθυντικό του γκάλοπ, βρε. Γκάλοψ, γκάλοψ. Λέω, δεν ακούτε εδώ πέρα τι γίνεται, ρε παιδιά. Το κοινό μας. Δεν ακούτε ότι τα γκάλοπ δεν είναι γκάλοψ. Βγήκε μορφωμένος παοξής. Αργιανός ήταν αυτός. Γι' αυτό. Α, γι' αυτό, ε. Λοιπόν, πριν πάμε στη Super League, ολοκληρώσαμε λίγο και με την κίνηση στους δρόμους. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμη αναφορά σε αυτόν τον ωραίο τρελό πρόεδρο της ΑΕΚ. Μας αρέσει. Είναι δικός μας τύπος, έτσι ξεκάθαρα. Άμα δίνει payroll, καλώς. Δεν ξέρω τι δίνει. Κάτω, δεν τι δίνει, κάνει, δεν κάνει. Για κάτω, ναι, εμείς το βλέπουμε πολύ μακριά, βλέπουμε τι κάνει. Το παρακολουθούμε και μας βγάζει γέλιο, ρε παιδί μου. Γουστάρουμε, δηλαδή το βλέπουμε πολύ θετική αύρα. Χθες τον πήρε τον άλλο, τον έβαλε στο μονοθέσιο του Σεμπάσια Λέμπα. Είναι τρελαμένος μετά. Αυτό το πήρε ο δικό του, το έχει. Είναι μονοθέσιο που είχε ο Σεμπάσια Λέμπα. Ό,τι και να βάλει, χοντρός. Ναι. Χοντρός, ε. Χοντρός. Χοντρός, όμως είδες τα μπουζούκια που τραγουδούσε με τον Ρουβά και τον Αργυρό, του πήρε το μικρόφωνο. Και εγώ, άμα έχω δεκατομμύρια, του παίρνω το μικρόφωνο. Τον Πιερό, εκεί, ναι, έχει εκατομμύρια. Και εγώ μπαίνω στα μπουζούκια, πετάω τα λουλούδια, τα παίζω γκόμενος. Άστα το. Είναι ωραίο χαβαλέ τύπο όμως, ρε φίλε. Δηλαδή γουστάρισε. Να το πύργο μηχανιώνα, τον παίρνω με 100 άλογα αυτό, 100 πιο πίσω. Εσύ με τον Κόρδοβα. Όχι, ό,τι άλογα έχει αυτό και εγώ. Α, ίδια άλογα να 200 αυτό, 200 εγώ. 90 αυτό, 90. Ναι, αλλά ξέρει το δρομολόγιο. Πάτε κάπου να μην το ξέρει το δρομολόγιο. Πάω τη θυσία που θέλει να πάω. Πάνε σε ένα δρομολόγιο να μην το ξέρει. Δηλαδή θα προκαλεί Ηλιόπουλο να πάτε κόντρα. Με τα ίδια άλογα. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα τερματίσει πρώτο ο Ηλιόπουλο και θα σε πουλήσει τρέλα. Ούτε με σφαίρει. Με ίδια άλογα με τίποτα. Ίδια άλογα, τι μισά. Με τίποτα δεν πειράζει. Εδώ σαν έξι φοράδε. Εσύ μέσα και αυτό έχει αλογατάρε. Του κουτού ξεπουλήσει τρέλα. Δεν εξαβάλλουν. Ήδη εδώ στο χωριό του Εμμανουιλίδη του μπαρε να βγει. Έφυγε εκεί, ναι, έφυγε. Πάτσε την πέτρα στο, να βγει. Πώ λέει το χωριό. Τζαγκλιβέρι, ο Τζαγκλιβέρι. Έφυγε εκεί. Λίγο έφυγε ψηλά. Ούτε ο Θεό δεν το ξέρει. Χθε πάντω παρουσίασε Μαρσιάλ, τον έβαλε σε μονοθέσιο. Ο Μαρσιάλ τρελάθηκε, σου λέει εδώ που έμπλεξα τώρα. Αφού που ήρθε εδώ, ωραίο τύπο. Εγώ το διασκεδάζω πάντω. Βλέπω Ηλιόπουλο και γουστάρω τώρα. Σου φάει κανένα πρωτάλμα, δεν το διασκεδάζει. Αλλά επειδή τον έχει τώρα για δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ναι, γι' αυτό το διασκεδάζω. Του κάνει ωραία λογάκια τώρα. Γι' αυτό λε. Δεν σηκώθηκε στο λουθούνι με καμιά διαιτησία. Γιατί έχει κακή διαιτησία, και δεν το ξέρω. Μαλάκα καλό το λένε όλοι. Κατάλαβε. Το Χατζηπαναγί. Καλό το λε. Γιατί ο Ηρακλή δεν την έβλεπε κανένα. Τον Γκάλι, όταν πέθανε ο Ιωαννίδη, πανηγυρίζα την πάω. Σιγά μη βγάλαμε και περισσότερο. Πρέπει πανηγυρίζα. Άσε μωρέ τώρα πανηγυρίζα. Το Χατζηπαναγί, Θεό φυλάξει όταν φύγει από τη ζωή. Θα κλαίμε όλοι. Που απάντηκε στην κηδεία. Φυσικά. Άμα φύγει ο Γκάλι. Θα χαρείτε. Πες μου λίγο τώρα. Λες δηλαδή ότι τον συμπαθούμε τον Ηλιόπουλο, γιατί θεωρούμε ακίνδυνος ότι η ΑΕΚ φέτος. Έτσι θεωρείτε ότι είναι ακίνδυνος. Ότι εσύ πώς το βλέπεις. Τώρα έχοντας πλέον ολοκληρωμένη εικόνα, πριν πάμε ειδικά για τα μάτς που τα έχω εδώ πέρα, ολοκληρωμένη εικόνα των μεταγραφών. Αυτές είναι ομάδες. Με αυτά τα στόπερ που έχει. Και αυτά τα αμυντικά χαφ. Το αστείο ξέρει είναι ότι οι αξίε νομίζουν ότι έχουμε ίδια άμυνα εμεί με την άκρη. Οι αξίε άσε να νομίζουν. Μπροστά μπορεί να μιλήσουν και να κάνουμε κουβέντα. Ναι, άμπρα. Αλλά πίσω δεν πάει να μιλήσουν. Είναι η χειρότερη ομάδα ακόμα και από τον Άρη στην άμυνα. Και από τον Άρη κάτω είναι. Τετράδα άμυνα λέμε. Ναι, ναι, τετράδα. Δηλαδή από την τετράδα άμυνα, α πούμε, ο Πίλιο λε ότι είναι
New Entry. Τα στόπερ τη Βίντα μου κουτί δεν είναι καλά. Όχι, και οι τέσσερι είναι αργοί. Μην το γλουκάλε, είναι ίδια χαρή. Δηλαδή παίρνει μια ομάδα που δεν μπορεί να παίξει. Ψηλά κορμιά. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει το 3-5-2, λέμε παράδειγμα. Πλην του Βίντα, όλοι άλλοι είναι και δεν έχω και την μπάλα καλά στα πόδια. Ο Βίντα ξέρει μπάλα και γκολ κάνει, αλλά βάρη είναι κι αυτό. Πήγε 35, σαν τον Λόβρεν. Βάρη είναι. Εγώ τον έχω καβάτζα τον Λόβρεν. Δηλαδή έχει βασικό ένα παίκτη που εγώ τον έχω καβάτζα. Για να καταλάβω. Φυσικά παίζει ο Κεντζόρα. Που πέρσι πήρε το πρωτάθλημα. Ο Κεντζόρα σου που είναι non-stop το παλιό. Αν έπαιζε τρία στόπερ ο Λουτσέσκου σε κάποια στιγμή. Ήταν ο Παπαγιανόπουλο, χθες τον ευλογήσαμε, τον σταυρώσαμε. Ο Κεντζόρα. Ναι, έκανε λευκαντική. Έκανε λευκαντική. Το σταυρώσαμε να είναι γερός και φέτος. Πώς είναι δυνατόν να βάζετε. Ψυχούλα. Το βράδυ μασέλες. Βάζουν. Οι γυναίκες βάζουν. Και οι άντρες που θέλουν να το πετύχουν. Καλά, οι γυναίκες στο στόμα τους βάζουν πράγματα. Βάζουν, εντάξει, ναι. Αλλά... Και οι άντρες, άμα θέλουν λίγο να τα κάνουν τα δοντάκια τους περιποιημένα σένια. Και αν κάτσει το βράδυ να τη μασέλα, ρε. Να κοιμάσαι, δεν κοιμάμαι τίποτα. Δεν μπορείς να συμμετέχεις. Λοιπόν, άρα λες ότι την Άκη τη συμπαθούμε φέτος και τον Ηλιόπουλο, γιατί δεν βλέπουμε να. Ναι, το Χατζηπαραγή, καλό ο Χατζηπαραγή. Λέτε, δεν σας πήρε κανένα πρωτάθλημα. Όταν πάλι πρωτάθλημα εσείς με το Πασόκ. Άντε πάλι, ο Πάπου. Καλύτερη ομάδα, πάρε. Ναι, και οι άλλοι με κάτι το πήραν. Με Πασόκ το πήραν. Ναι, άλλο λέω, ναι, όλοι άμα είναι με κάτι το παίρνουν. Δηλαδή μην πασχίσουν τα καλά πρωί. Έκανε τις τρίπλες τους, τις πάσες τους στην Τούμπα, είχαν ένα μηδέν. Καλά, ήταν και φαντεζή, τρομερός ήταν. Φαντεζή, μαντεζή, είχαν ένα μηδέν. Φανταζίστας. Ναι. Τον αγαπάτε. Τον κάλο που σας πέταγε τους πόντους δεν τον αγαπάτε. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, αλλά τον έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Για εκτίμηση τον έχετε. Λοιπόν, που τα πέθανε ο Ιωαννίδης, εδώ στήσατε γλέντι. Θα πάμε, εσύ λέω τα λες αυτά. Τα λέω γιατί τα είδα. Ναι, πού τα είδες, βρε παιδί. Και τα άκουσα. Πού τα άκουσες. Και εγώ εδώ ήμουν. Συλληπιτήριο, στείλατε τηλεγράφημα για τον Ιωαννίδη. Δεν στείλατε. Ποιος. Ή ο ΠΑΟΚ. Πώς είναι, εσύ. Δεν στείλατε. Στείλανε. Τώρα που πες ΠΑΟΚ και Θεοδωρίδη, όταν πέθανε ο Θεοδωρίδης, ο Σάββας στείλατε. Στείλαμε. Στο Γκάλι, Θεός φυλάξε όταν φύγει από την Ελλάδα. Δεν πρόκειται να στείλετε. Τώρα μια που έπιασε μπάσκετ, μια που έπιασε μπάσκετ, χθες ο μπασκετικός ΠΑΟΚ στην Αντάλια κέρδισε την Ουραντέα 81-80, πέρασε στο τελικό, θα παίξει με την Pectim Sport. Για να δει αν θα μπει στο Champions League. Τι είναι αυτά, ρε. Αυτά είναι 5x5 στην παραλία, παιδιά. Δεν είναι 5x5. Είναι τουρνουά. Όποιο κερδίσει ΠΑΟΚ Pectim Sport θα μπει ομίλου Champions League στο μπάσκετ. Τι κτίμ, έτσι κέρδισε την Ουραντέα χθε. Κοίτα να σωθεί, μην πέσει κατηγορία. Αλλά είναι δύσκολο. Πάντω τα παιδιά. Τι κτίμ και μην. Μπάρτλεϊ χθε έβαλε 27 πόντου. Το είδα το μάτι. Βρήκατε κάτι μαύρου που του βρήκατε. Πουλούσαν τσάντε, να πούμε. Δεν του βρήκε αυτό. Του είχε στο εργοστάσιο με τι σακούλε. Καναδιό είναι καλή, σου λέω. Το είδα το μάτι. Το είχε στο εργοστάσιο. Λοιπόν, βλέπω Μαρίνα Μπίκο επίσης. Πού έφτασε και έφτασε, έφτασε ακριβώς από πίσω. Να την. Και επιστρέφουμε να δούμε την αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική με Βόλος ΠΑΟΚ, με Άρης Ολυμπιακός στα δύο μάτσα. Μάλιστα αυτά είναι το Σάββατο και είναι πολύ σημαντικά. Ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο των θυρών με τον Πανσεραϊκό λογικά θα έχει εύκολο έργο. Η ΑΕΚ πηγαίνει να παίξει στην Λεωφόρο με την Καλυθέα. Θα δούμε τα ρεπορταζιακά. Είναι πολύ σημαντικά. Στον Άρη έχουμε και άφιξη σήμερα. Θα τα σουμάρουμε. Μετά τις 10 θα έχουμε τους 4 τυχερούς που θα έρθουν μαζί μας με Πετρωτό και Χάρη Μανουηλίδη στο βανάκι του Μετρόπολης. Μείνετε συντονισμένοι για το παιχνίδι στην Rams Arena, πρώην Αλίσα Μιγέν, Νουέβο Αλίσα Μιγέν, ΠΑΟΚ Γαλατασαράι, Γαλατασαράι ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε αυτά μετά. Θα έχουμε και γραμμές, έχουμε και γκάλοπς, αλλά έχουμε φίλες και φίλοι και την Nova, η οποία παρουσιάζει τη νέα γενιά καινοτόμων συσκευών. Ανακαλύψτε το νέο 5G Pro κινητό. Αποθανάτησε όλες τις λεπτομέρειες με την κάμερα των 108 MB και κράτησε τις για πάντα με μνήμη 256 GB, παρακαλώ. Συνδύασε το με τα Nova Earbuds που διαθέτουν τέλειο ήχο και ανθεκτική μπαταρία. Απόκτησε τα δωρεάν στο πρόγραμμα Unlimited All. Τέλειος συνδυασμός, απίθανη προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Ερχόμαστε με τις αλλαγές που ετοιμάζει ο Λουτσέσκου στο Βόλο, τα ρεπορταζιακά, τα εισιτήρια των Κουάισον, τον διαιτητή που βάλαν στο Βικελίδης και τον άλλαξαν, πόσα κατέβουν και Άρης και Ολυμπιακός, παρεούλα μέχρι και τις 11.
Η Nova, φίλες και φίλοι, παρουσιάζει το νέο Kids Watch. Ανακάλυψε το Nova Kids Watch και μείνε συνδεδεμένος ανά πάσα στιγμή με τα παιδιά σου. Διαθέτει δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων, κλήσεων και εντοπισμού για να νιώθεις ασφάλεια καθώς ακολουθεί κάθε τους περιπέτεια. Απόκτησε το δωρεάν με το πρόγραμμα Junior και είναι η ώρα βεβαίως για περιπέτεια. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Πριν πάμε να ξεκινηθούμε και να ξεδιπλωθούμε με την δράση και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, τι σας έχουμε εδώ πέρα, τι σας έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε πέντε διπλές προσκλησούλες, τι έχουμε εδώ πέρα, όχι μισό ντίνο μου. Άντε βρε, τελείωνε και τέταρτο μπήκαμε. Δεν βλέπω τι μου έχουν, έχω 1000 εδώ πέρα, θα το δούμε μετά, άστο μετά. Κάνε εκπομπή, άστο. Τι να κάνουμε, άστο, αφού εδώ μας έχουν χαρτούρα. Άστο τώρα τη χαρτούρα, τώρα κάνε εκπομπή. 10 η ώρα έχουμε ούτως άλλως την ανακοίνωση για το Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ. Εδώ ετοιμαστείτε να είσαι επιβοδός. Πάντα σας κάνουν Παόλο οι Τούρκοι. Να μας κάνουν Παόλο, εδώ θα είμαστε. Κάθε μέρα θα με ακούς. Θα με βαρεθείς, θα με φας τη μάπα. Σε κάνουν αλτίο κά οι Τούρκοι. Τι με κάνουν? Αλτίο κά θα σε κάνουν. Αλτίο κά τι είναι? Εγώ το Γιαννάκη τον οκά ήξερα. Το αλτί είναι και ρώτα, αλτίο κά. Την τραπεζούντα που το έμαθε η γιαγιά, θα σε κάνουν, λέει αλτίο κά, μην κάνεις μαγκές. Αλτίο κά. Αλτίο κά θα λοιπόν, σε βρήκα τώρα τι ήθελα να δώσω. Λοιπόν, έχουμε πέντε διπλές προσκλήσεις για το Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ στο θέατρο Βεργίνα. Η μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ στο Europa League ξεκινά στην Κωνσταντινούπολη. Γαλατά ΠΑΟΚ, Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου. Τώρα οι πέντε πιο γρήγοροι στο 90-90-90 κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για να δείτε την αναμέτρηση στη μεγαλύτερη κερκίδα της Βόρειο Ελλάδος, στο Βεργίνα θέατρο. Όσοι δεν μπορέσετε να προλάβετε. Ο Άρης, ο Παναγιώτης. Ο Άρης το κάνει. Ναι, μαζί με την Τάνια. Η Τάνια και ο Άρης ήταν εκεί. Εκεί θα είναι τα παιδιά. Όσοι δεν προλάβετε να κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, μπορείτε να πάρετε στήρια στα Public, Nova, Media Mark και στο Viva.gr. 90-90-90 τώρα για τους πέντε πιο γρήγορους να δείτε εκεί τη ματσάρα, να γουστάρετε με απεριόριστη μπύρα, παρακαλώ. Μπορείτε να πιείτε όσο θέλετε. Έτσι είναι. Φεύγουμε, πάμε πέμπτη αγωνιστική. Είπες ότι την ΑΕΚ εσύ δεν την φοβάσαι, έτσι, δεν την υπολογίζεις. Την υπολογίζω από τη μέση και μπροστά. Δεν έχω σε εμπιστοσύνη να κάνει καλή χημεία επιθετικά ο Αλμέιδα, δεν τον έχω. Εγώ δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Μπροστά θα την φοβάμαι. Τον κάθε παίκτη από μια θλάση τον καθένα. Τώρα που με θλάση έπαθε ο Λιβάη Γκαρσία, θλάση τον έφαγες. Δεν τον έφαγα. Τον έφαγες. Και σου πω ότι ο επόμενος ήταν ο Φώτης. Καλά, ο Φώτης τον κυνηγάς ένα καλοκαίρι, αλλά. Τον κυνηγάω το Φώτη γιατί έτοιμος είναι. Ναι. Το μόνο που είπα χθες το μεσημέρι ότι έχει βλάκα μάνατζερ. Τα είπες. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ το βλάκα του μάνατζερ του Φώτη. Ναι, δεν είναι λιγότερο από το Μακασέτα. Ο Ηλιόπουλος είπε στο Μαρσιάλ, του έλεγε κουβεντούλες εκεί με την μπάρα, τον πήρε στο γήπεδο, ότι η ΑΕΚ δεν είναι ποδοσφαιρικός σύλλογος, είναι με τεράστιο, λέει, κοινωνικό μέγεθος. Εντάξει, αυτό όμως το χτίσε ο Μελισανίδης να τον πει. Ναι. Το έκανε κοινωνικό μέγεθος, έχει καπηλευτεί η ΑΕΚ. Ναι. Ο Μελισανίδης πανέξυπνα με πολύ έξυπνο μαρκετίστικο τρόπο. Την προσφυγιά. Γι' αυτό και το όλο το project το πούλησε σχεδόν κάτω. Δηλαδή, όταν πάω εγώ Καβάλα σε χωριά Ποντιακά, Δράμα. Ναι. Σέρες. Ναι. Γι' αυτό και έφεραν εδώ τα κύπελα, τη ΑΕΚ. Πάω σε ένα χωριό, ρε παιδί μου. Εγώ δεν σου λέω για Βόρεια Εύβοια που πήγαινα χρόνια στον πύργο Ευβοίας και πάνω Βόρεια Εύβοια και Αγία Άννα κτλ. Που είναι όλοι πόντι. Ναι. Είναι 95% αεξίδε εκείνη τα χωριά. Δεν το λέω αυτό. Εγώ σου λέω για τα δικά μα τα χωριά. Τα ποντιακά. Μισή-μισή είναι οι παοξίδες με τους αεξίδες. Ναι. Στο χωριό εκεί, ας πούμε, το ποντιακό, που έχει και ποντιακό στοιχείο, σπάνια θα βρεις Ολυμπιακό. Α, δεν έχει εκεί, ναι. Σωστά. Σπάνια θα βρεις Παναθηναϊκό. Αριανό μπορεί να βρεις κανένα δυο φουκαράδες. Ναι, γιατί φουκαράδες. Φουκαράδες. Ναι. Φουκαράδες. Επειδή δεν παίρνουν τρόπελες. Φουκαράδες. Ναι. Εντάξει. Άρα λες παοξίδες, αεξίδες. Σε έκοψα από το TikTok, μου λέει ένα στο. Γιατί είσαι αντιαριανός. Όχι. Τι γιατί είπες, λέει, Big Four είναι, λέει, τον Άρη δεν τον βάζω. Λέω, εσύ θα τον έβαζες. Δεν σε έχω, λέει, στο TikTok. Κάτσε μη χωθεί φέτος ο Άρης. Κάτσε μη χωθεί. Κράτα το. Τώρα σε δω τη μαγιά σου. Τι να χωθεί. Θες να βγάλεις τώρα τη μαγιά σου. Τι να χωθεί. Ωραία. Πώς θα βλέπεις την πεντάδα. Πώς βλέπω. Ολυμπιακό, πάω Ολυμπιακό. Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Έτσι το βλέπεις και εσύ, και εγώ έτσι το βλέπω. Ναι. Και ο Άρης, έναν από του Παναθηναϊκού, αν δεν τρυπήσει. Αν δεν βελτιωθεί ο Ολυμπιακός, ναι. Δεν πάρει 30. Θα βελτιωθεί, θα αλλάξουν πολλά. Αν λέω, ναι. Αν η εικόνα του είναι αυτή. Τώρα για Σεπτέμβριο το λέμε. Θα το πάρεις εσύ πάλι το πρωτάθλημα. Εάν δεν βελτιωθεί ο Ολυμπιακός. Θα βελτιωθεί. Ο Μαριλάκης χθες πήγε στα. Εκεί που κάνανε τα. Άστα, αυτά δεν μετράνε. Δεν μετράνε. Στα αποδυτήρια και στα αποδυτήρια πάλι του είπε αγιασμού. Κάνανε. Φρε, τι αγιασμού, θα έρθει ο τράγο, θα με κάνει παίξω μπάλα ο τράγο. Εντάξει, καθιερωμένο είναι. Το κάνει πάντα. Καθιερωμένο τα. Λοιπόν, πάμε Βόλος ΠΑΟΚ να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την βόλτα μα. Θα πάτε εκεί οι παοξίδες. ΠΑΟΚ πήρε 5.000 εισιτήρια. Πράγμα, με συνοδεία αστυνομικών ή. Όχι.
Όχι, δεν φοβάστε. Αυτό είναι άλλο παιχνίδι, είπαμε. Είναι ειδικό να προσαρμοστούμε. Στην Τουρκία θα πάμε, ρε φίλε. Στην Τουρκία θα πάμε. Δεν θα πάμε, ξέρω εγώ, στην Βουλγαρία ή να πάμε, ξέρω, στην Αυστρία. Στην Τουρκία θα πάμε. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Αναγκαστικά γίνεται έτσι. Δεν το επιβάλλουν ο κόσμος. Λοιπόν, τι να σώσω. Δεν χρειάζεται να σώσω τίποτα. Μόνο σου το φτιάχνει, μόνο σου το κάνει, μόνο σου το κάνει. Γιατί βρίζετε του αστυνομικού εκεί στον ΠΑΟ. Καλά, βλέπω αστυνομική από την Τουρκία. Αλλά βλέπω συνοδεία. Συνοδεία με τους αστυνομικούς. Περιμένει και η αστυνομία της Τουρκίας. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Τους βρίζετε τους μπάτσους. Ναι. Συνοδεία σας. Καλά, όλοι τους βρίζουν. Ναι. Όλοι τους αλλά συνοδεία τι θέλετε. Και οπαδοί δεν τους βρίζουν. Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ βρίζω τον μπάτσο. Άρα και εσύ το θες. Αν πει κάποιος. Αν πει ο ληστής, τον μπάτσο θα φωνάξει. Ακριβώς, αυτό λέω. Έτσι και εσύ. Έτσι είναι, τους βρίζει. Και εμάς μας βρίζουν, μας κράζουν, μας λένε, αλλά μας ακούνε. Βγάλετε μια ανακοίνωση, δεν θέλουμε αστυνόμους μαζί. Και να βγάλουμε δεν έχει νόημα. Πάνε χωρίς. Πάμε στα θέματα. Δεν είναι θέμα αυτό τώρα. Με έχει γανιάσει πάλι. Με τους αστυνόμους, με τους αστυνόμους που θα πάμε. Το βρίζεις τον αστυνόμο. Τους έχεις τη διοίκηση και τους παλεμάκους. Ναι. Σε πάνε και τα είπαμε αυτά. Αυτά τα έχουμε πει. Τα είπαμε αυτά. Φτάνει. Μην τα επαναλαμβάνουμε 100 φορές. Θα μας κυνηγάνε. Θα δούμε πέτες από κάτω με συνοδείες. Δεν πάνε άρθρο που θέλει. Α παράνε ό,τι θέλει. Βόλος ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε το μάτς. Καταρχάς στοιχηματικά οι εταιρείες δίνουν ένα 30 το διπλό. Ναι. Το δίνουν ότι δεν είναι τελειωμένο, δεν το δίνει ένα 15, ένα 20, ένα 30 το δίνουν. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι ο Λουτσέσκου θα κάνει αρκετές αλλαγές. Δεν τον υπολογίζει το Βόλο Λουτσέσκου και κάνει αλλαγές. Όχι, δεν είναι ότι δεν τον υπολογίζει. Αλλά τι. Είναι ότι σε σχέση με τα μάτς που ακολουθούν, είναι το θεωρητικά πιο βατό να βάλει σιγά σιγά κόσμο μέσα. Έτσι, να αρχίσει να ανοίγει το τέλος ο διαγωνισμός. Ναι, εντάξει, ξέρω, τελειώνουν γρήγορα, Κατρίν. Μπαμπαμπ, τελειώσανε διπλές. Κατερίνα, δεν είναι έξω. Αυτή με τον τυγρέ το φόρεμα. Το διάλυσες, είδα στο διάλειμμα. Μη φοράς τέτοια, μην εξτάρεις, έλεγες. Δεν τα έλεγες. Να μην φοράνε τέτοια εδώ μέσα. Δεν τα έλεγες, δεν παγάσα. Λέω πρόσεξε, λέω, θα εκραγείτε το τερόνι του. Λέω πρόσεξε, μην φοράς τυγρέ εδώ μέσα. Μην έρχεσαι κοντά. Μην έρχεσαι κοντά. Από μακριά. Κάτσε, σε βλέπω σαν τον κυνηγό τη λεοπάρδαλη. Έτσι. Παπ, θέλω να. Ναι. Τι? Λεοπάρδαλη, όχι καμιλοπάρδαλη. Λεοπάρδαλη τώρα. Με στείλε ο μπαμπούλας από την Αθήνα, ναι. Η καμιλοπάρδαλη 20 χιλιόμετρα την ώρα τρέχει. Πιο αργή από τον κόκκινο. Όχι. Λεοπάρδαλη είναι εκεί. Ναι, πιο αργή είναι. Η καμιλοπάρδαλη τι να τρέξει. Μπορεί να τρέξει τα ανδουλάκια τα 100 μέτρα σε 15 δευτερόλεπτα. Γιατί ρε φίλε, έχει τόσο. Καμιλοπάρδαλη αργή είναι, σε λένε. 65 χιλιόμετρα την ώρα πε τον ένα τέτοιο. Όταν θα ακού τον κουλό, τα ξέρει κάτι. Ποιος το τρέχει? Ξέρει. 65 χιλιόμετρα την ώρα πιάνει η καμιλοπάρδαλη. Πες το να. Τι καμιλοπάρδαλη είναι αυτή? Ρε εσύ, σου λέω, αφού έχουν κάτι κανιά σαν του Μπακαγιώκο και σαν του Μπέιτε. Κανιά. 60... Πιάνει 65 καμιλοπάρδαλη. Αφού στα είπα. Ποια πάντα τελική ταχύτητα λεοπάρδαλη? Η λεοπάρδαλη είναι άλλο τώρα. Ναι. Η καμιλοπάρδαλη που πάει. Εδώ, Καμίλα, νάτινα. Εδώ, Καμίλα. 65 χιλιόμετρα πιάνω. Φρε καμιλοπάρδαλη σε λένε, όχι Καμίλα. Ναι. Στην Καμίλα έβαλε. Εντάξει, τι Καμίλα, τι καμιλοπάρδαλη. Το ίδιο είναι. Καμίλο το ένα, Καμίλο και το άλλο. Το ίδιο είναι ο πρίγκιπας, το ίδιο τσαλόβρε. Περίμενε. Καμιλοπάρδαλη. Βάλε δανδουλάκι, θα σου βγάλει το ίδιο. Καμιλοπάρδαλη. Περίμενε. Καμιλοπάρδαλη. Τελική ταχύτητα. Ύψος έβαλα. 5,5 μέτρα. Καμιλοπάρδαλη. Πάνω από 1,5 τόνο ζυγίζει, ρε φίλε. Τι είναι, λέει? Πάνω από 1,5. 20 χιλιόμετρα την ώρα τρέχει. Τώρα, 60 χιλιόμετρα, έλα. Μην πουλάτε τρέλα στον κούλερ. 60. Αφού έχω διαβάσει πολύ με ζώακια, δεν ήμουν άρρωστο με τα ζωάκια, γεωγραφίε, μην με πουλάτε τρέλα. Εκεί στην Τούπα που πάτε. Πιάνει 60 χιλιόμετρα. Ναι, εδώ ο υποπόταμο που είναι 700 κιλά πιάνει 30 χιλιόμετρα. Πιάνει 30. Βέβαια, άμα πα εκεί σε κανένα ποτάμι, οριακά θα τον περάσει. Πιάνει 30 χιλιόμετρα. Σιγά μην πιάσει. Σιγά μην πιάσει. Σε έχει φάει ο υποπόταμο. Εγώ 15 κάνω το σαν μπαλάκι θα βλέπει το κεφάλι μας. Πλάκα κάνεις. Οχο, ναι. Δεν πιάνει καμιλοπάρδαλη με 2 μέτρα πόδια. 2 δρασκελιές να κάνει, έχει φύγει αυτή. Μάλιστα. Είναι, δεν άρα είναι. Μπαμπούλα δεν μας τα πες καλά. Μπαμπούλα δεν απουλάς τρελά στο λαό του κουλ. Ξεχαίρω, αγαπάμε μπαμπούλα όμως έτσι. Εντάξει, το βάφουμε νεκρούς τι κάνουμε. Ξέρω, ξέρω, πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει και κανένα. Εάντε ρε παιδιά, να παίρνουμε στη σειρά μα. Χαίρεσαι να πεθαίνει όμως με τον μπαμπούλα. Το ευχαριστιέσαι. Λες τουλάχιστον φεύγω μια χαρά με στα χεράκια του μπαμπούλα. Ωραία αμάξι έχει. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλαγές που ετοιμάζει ο Ρασβάν. Τι θέλει να βάλει? Γιατί είπαμε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ζορίζει. Ρε πες σε ομάδα. Τώρα θα σου πω. Ναι. Έχει Γαλατά ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα έχει ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Γι' αυτό σου λέω ζωή. Να μικρή ομάδα. Άσε τώρα θε να τσιμπήσει. Τι πορτάζα μέσα εκεί. Εντάξει, πήρα. Δύσκολο. Το πιο δύσκολο μάτσα από όλα. Έλα με αυτή. Το Ολυμπιακό, τον Παναγενικό, του Κέντρου. Έλα, άμα δεν πάρει τον Άρη, πάνε ψόφαρε. Το πήρα. Εντάξει, έμεινε στην ιστορία. Πάνε ψόφαρε, δεν πάρει τον Άρη με στην Τούμπα. Λοιπόν, αλλαγέ που ετοιμάζει να κάνει. Αυτό τον Άρη φάγε 3 από τον Όβι. Πάνε ψόφαρε, να πούμε. Άμα δεν τον κερδίσει. Με προβληματίζει ο Άρη που τρώει γκολ πάντω. Θα φτάσουμε σε λίγο στον Άρη. Δηλαδή υποτίθεται ότι λέμε ότι η άμυνά του είναι, ναι, αλλά πρέπει να μυθεί συνολικά σωστά. Δεν αμύνει συνολικά σωστά. Δεν γυρίζει. Πεσμένη και στόπερ το ίδιο είναι. Το δίδυμο είναι.
πεσμένο. Δηλαδή, άμα με άριστα πέρανε 9 πέρσι, εγώ 7. Αλλού βλέπω το πρόβλημα. Ο Μωρό δεν μαρκάρει ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι αντιτακτικά είναι άνθρωπο ακόμα. Ναι, έτσι. Ο Μανού Γκαρθία δεν μαρκάρει ποτέ. Από εκεί ξεκινάει. Ο Μόντζο είναι καλό. Ο Μόντζο είναι παιχτάρα. Ο Μόντζο είναι καλό. Ο Σιφουέντε θέλει λίγο δουλίτσα στα πλαϊνά μαρκαρίσματα. Πρέπει να ξεκινήσει από τον Ζαζούλα. 100% και με τον Ολυμπιακό. Θα πάμε σε τον Ολυμπιακό. Και με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν. Ο σίγουρος που θα μπει στην δεκάδα είναι ο Κόλλη. Αυτό μαθαίνω. Κόλλη, θα πάρει τη θέση του Μιχαηλίδη. Ο Μαύρος είναι. Ναι. Να ξεκουραστεί ο Μιχαηλίδης. Να ξεκουραστεί ο Μιχαηλίδης που έχει πάρει όλα τα παιχνίδια μετά τον Κουλιεράκη και θα παίξει στην Τουρκία ο Μιχαηλίδης. Για να το δούμε. Ο Κόλλη θα παίξει σίγουρα. Όχι, στην Τουρκία θα παίξει ο Μιχαηλίδης. Φυσικά. Άντε να τον δω. Καλά, όχι, έλεγε με τον Ιωαννίδη, τον κορυφαίο φόρ του πρωταθλήματος και τον έσβησε. Καλά, είχε μία φάση που ήταν όλο και τον Πακασέτα, περπατάει από πίσω. Εγώ λέω ποιον είχε, όχι ποιον είχε από πίσω. Ναι. Είχε τον Ιωαννίδη, τον έπαιξε στα ίσα. Είχε τρία. Μονομαχίες στο ρηκτόν ήταν. Είχε ένα χαφ. Σε πιάσε, κάνει βούρε σου, Μιχαλίδη. Θα σε γυρίζει, σα βούρα θα σε γυρίζει. Τι να κάνει, σα βούρα θα σε γυρίζει. Θα σε πάρει και θα σε γυρίζει γύρω-γύρω, γύρω-γύρω όλοι, σαν τον Λούνα Πάρκ. Αυτό με έλεγε ο Τζόλα. Το κρεοπόλι είναι κρεοπόλι. Γιατί, πώ το πει, είναι αθλητή. Είναι ενεργή αθλητή. Είναι ενεργή. Άσε λέει ενεργή αθλητή. Μια χαρά τον πήγε τον Ιωαννίδη που είναι θορυκτό. Που είναι θορυκτό. Καλά πήγε. Έτσι, καλά πήγε. Και λοιπόν, το πήγε καλά. Και το πήγε καλά και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου ότου να ρουλάρει και να είναι ο καλύτερο παίκτη. Πολύ χρόνο θέλει για να ρουλάρει. Καλά, πέρσι, πρόσεξε. Ναι. Παίκτη που ερχόταν από απραξία ήταν ο ότου. Όπω ήταν τώρα αρκετοί. Θα τον δώσουμε χρόνο. Θα έρθει να κάνουμε το γκάλοπο Δαρκίτση. Γκάλοπ, ναι, θα έρθει. Ναι, Χαλκίτη, θα έρθει. Λοιπόν, κόλλεει ο ένα. Υπάρχει σκέψη να ξεκουράσει και τον Μπάμπα και να δούμε για πρώτο μάτι τον Τζόναθαν Γκόμες. Υπάρχει σκέψη. Τι είναι αυτό ο Τζόναθαν Γκόμες? Αυτό από ό,τι μαθαίνω είναι ένα παλικαράκι που μοιάζει αρκετά στα χαρακτηριστικά τον Γιαννούλη. Ψηλό, γρήγορο. Ξέρω το τι είμαι μασικά. Ο Γιώργο. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω. Βρίζεσαι εκεί, σηκώθηκε η ώρα. Πάντω ο παίκτη πέρσι είχε 40 συμμετοχές οι Μυραντέ. Γεμάτο πρωτάθλημα, είναι ταχυδυναμικό. Ψηλό. Μπόι. 1,81 είναι ψηλό, ψηλό για μπακ. Είναι πάνω από 1,80. Ναι, ναι, είναι ψηλό. Γρήγορο πολύ είναι, ανεβάζοντα πολλά. Από ό,τι μαθαίνω, τακτικά θα πρέπει να δουλευτεί λίγο. Άλλο, ποιο θα είναι καινούριο. Πιθανότατα στα χαφ θα δούμε τον Καμαρά βασικό αυτή τη φορά. Τον Μπακαγιώκα το δούμε. Αλλαγή αν βοηθήσει στο παιχνίδι. Ναι. Ο Μπακαγιώκα έχει αυτό σε χρόνο. Με ποιο θα παίξει ο Καμαρά? Καμαρά ω Δόευ μάλλον. Ο Σβάπ τέντο, Ο Σβάπ θα μπει στην Τουρκία βασικό. Τέντο, θα μπει αλλαγή και θα μπει στην Τουρκία. Στην Τουρκία ποια παίξουν. Α, στην Τουρκία λίγο, να δούμε λίγο τι θα δείξει τι αλλαγέ. Είπαμε, μπορεί να έχουμε Κόλλε, μπορεί Τζόναθαν Γκόμες, Καμαρά βασικό, Ντεσπότοφ σίγουρα δεξιά. Ο Πλάγιο Πασαντέλια θα έρθει, θα παίξει. Τώρα που είσαι Κωνσταντέλια να πούμε τι γίνεται, έχουμε εξελίξει. Ο Πλάγιο Πασαντέλια. Πλάγιο Πασαντέλια τον έκανε τώρα. Όταν πέρσι έβαζε τα γκολ και έκανε τι. Χθε είδε τον γκολ που κάρφωσε ο έξω δεξιά τη με την Μπαρτσελόνα, ποιο έπαιζε. Τις Μονακόλες. Τις Μονακό το. Ή το Γιαμάλες. Το Γιαμάλες που σύγκλε μέσα. Το Γιαμάλες. Α, τον Πιτσιρίκο της Μονακό. Το 17χρονο τώρα μου διαφεύγει. Τον είδε στις 4 που τους πήρε παραμάζωμα και. Πήρε, τους πήρε. Και πλάσερ τον Τεστέ και τον καθυστερημένο τον Τεστέ και 4 δευτερόλεπτα κοιτούσε εκεί. Εντάξει. Θα δώσει την μπάλα να πούμε. Εντάξει, όχι, το έκανε αυτό, αλλά είναι άλλο παίκτη. Εκείνο ήταν σε δερβό νομίζω. Είναι επιθετικό, δεν είναι. Θα κάνει κανένα γκολ τέτοιο με τον Μπασεραϊκό. Θα κάνει. Ο Πλάγιο Πασαντέλια. Δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο γιατί πιθανόν θα παίξει ο Μουρκ. Έτσι, να μην το δούμε το μάτσο, φιλάμε. Τώρα θες να σου πω τα ρεπορτάζ ή θες να σου πω. Πέμε να μας χαλάς τώρα. Μουρκ, Ντεσπότοφ και αριστερά παίζει να δούμε και σορετήρε βασικό. Δηλαδή, μάνι-μάνι είναι 5-6 παίκτες. Ο Πάκου θα το κάνει αυτό όπως το έκανε και πέρσι. Δεν βγαίνει αλλιώς το πρόγραμμα. Πρέπει να βάζει 6-7 διαφορετικούς. Δεν πας καλώνεις εκεί. Και στην κορυφή, αυτό σου λέω, το μάτσο είναι επικίνδυνο. Ποιον έχει στην κορυφή? Τσάλοφ. Μπα! Καλά, αυτό θα σε διασύρει, να ξέρεις. Και σένα και όλους όσους ακολουθούν. Πώς θα με διασύρει? Τα τυφλοκούναβα που ακούνε ό,τι να είναι. Τυφλοκούναβα. Αυτοί οι ακροατές. Τα χαστεράκια. Αυτός, που ακούνε και δεν βλέπουν ποτέ. Αυτός θέλει τρεις συνεδρίες ψυχολογία να πάει στην αδελφή σου. Και που ξέρεις αν δεν τις έχει κάνει ήδη. Βρέτηση. Ναι. Τρεις συνεδρίες θέλει αυτό. Λοιπόν, άρα, πού καταλήγουμε ότι μία πολύ πιθανή δεκάδα αύριο για τον ΠΑΟΚ που πηγαίνει στο Βόλο με πολύ μεγάλο rotation, αλλά έτσι θα γίνεται. Ναι. Μπορεί να δούμε Τζόναθαν Γκόμες, Κόλεϊ και Τζόρα. Σάστρε, Μαντί, Οσδόεφ, Μουργ, Ντεσπότοφ, Σορετήρε και Τσάλοφ στην κορυφή. Γιατί ο Τσουντάλο δικό σου, ο Τσουντάλο ο δικό σου έβαλε ένα γκολ και τραυματίστηκε. Είναι, επέστρεψε κανονικά. Θα παίξει ο Πιτσιρικά τη United. Ο Σορετήρε. Θα βάλει γκολ. Αυτό σου λέω, εντάξει, θα δούμε. Θα πάρει πέναλτι, θα βάλει γκολ, θα χωθεί, θα πάρει φάουλ. Ναι, θα δούμε τι θα κάνει. Τι θα δούμε, τι θα κάνει. Θα δούμε, δεν ξέρω. Το περιμένω τον Κωνσταντέλια και να μου πετάγει το Σορετήρε τώρα. Οκ, πάντω ο Πάοκ. Και τι ειδήσει έχει.
Μισό, να σου πω. Πέμε. Ένα-ένα, Ρεντίνο. Δεν σε προλαβαίνω. Λίγες ώρες έχουμε, ρε φίλε. Τρεις ώρες. Δεν σε προλαβαίνω, ρε φίλε. Ναι, δεν σε προλαβαίνω. Λοιπόν, ο Πάκο, ο είπαμε, σκέφτεται τον Βόλο. Στην κορυφή μπάλο Τσάλοφο. Τη Σουντάλη μπήκε χθες στην προπόνηση για αλλαγή, προορίζεται. Έτσι. Ο Μπράντον ακόμα. Γιατί παιδεύεται, ρε, η Ρουμανόγρια. Δεν πετάει το δεσπότο σε τεφόρα τελειώνουμε. Δεν γίνεται. Βάλτε να εκεί πέρα με τον Τσάλοφ. Δεν γίνεται. Δεν θα μπορεί να πάρει καμία διεκδίκηση, δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Ενώ Τσάλοφ θα σκιστεί. Τσάλοφ θα σε κάνει ρόμπα. Ναι. Όπως αρχίζει να σας κάνει ο Ότο. Και τώρα μου τη γυρίζετε την πιφτέκα. Ναι, το θέμα είναι όμως να πας κόντρα όταν βλέπεις κάτι. Λοιπόν, άρα ενδεκάδα πιθανή αύριο. Τσάλοφ κορυφή. Μουργκ, Ντεσπότοφ, Σορετήρε. Καμαράο, Ντόεφ. Σάστρε και Τζόρα, μάλλον πάλι. Αν ξεκινήσει έτσι, Κόλεϊ και ίσως Μπάμπα ή Τζόγκο. Δίνω σκορ και σκόρερ. Ναι, για να σ' ακούω. 0-2 Ολυμπιακός Βόλου Πάοκ. Βόλος Πάοκ. Ναι. Ο Καμαρά ένα γκολ και ένα ο Πιτσιρικάς. Ο Σορετήρε. Αυτό βλέπω. Σορετήρε. Αλλά. Ναι, ο Βόλος, ο οποίος είναι μια ομάδα, έχει εκεί το. Πώς είναι, μετά μπει αλλαγή ο Κωνσταντές, πετάξει και κανένα άλλο στα χασομέρια που με έκανε ο Κωνσταντές. Θα λέει Μπασάκο, ωραία τρίπλα. Έκανε. Τώρα που είπες για Κωνσταντέλια, ναι. Πριν πάμε στα άλλα θεματάκια. Το κρατάς και εσύ που πάμε διάλειμμα να μου το πεις για τον Κωνσταντέλια μετά το. Μετά. Απλά αυτό που θα πω σήμερα είναι ότι ενδεχομένως και σήμερα, μάλιστα, να βγει απόφαση από τη διοίκηση για τα παιδικά εισιτήρια. Ήταν κάτι που τα αποσχολούσε τους πάντες. Κράξιμο, Φίλε, είναι αδιανόητο. Ναι. Ξέρεις να είναι εκτός από το γήπεδο. Εγώ το είδα μετά. Είχε 3.000 παιδάκια έξω από το γήπεδο. Ναι. Δεν πήγανε μέσα. Ναι. Βγάλ' τους ένα εισιτήριο πιο χαμηλό να μπουν και αυτά μέσα. Πόσο θα το βάλουν. Α, τι, για 40 που είναι κανονικό, βάλ' το 15, βάλ' το 10, βάλ' το αλλιώς. Ξέρεις είναι 3.000 παιδάκια να μην παίρνουν στο γήπεδο. Πάλι άδεια θα είναι η Τούμπα. Πάλι άδεια, φαγώθηκε σε. Πάλι άδεια θα είναι εκείνη η κρύα η Τούμπα. Δεν πειράζει. Και με 20.000 πρωτάθλημα παίρνω. Δεν χρειάζεται. Άμα είναι να μπαίνουν μέσα οι Μύρλες, τα χαμσεράκια και ο. Από, πόσο λένε, από τη Ρόδο πρώην Σελέος. Οι Μύρλες και τα χαμσεράκια. Με το βαρύ το Λάμδα, όταν, καλύτερα να μην όταν μπαίνει. Όταν πήγαινα 50.000 στην Τούμπα, οι Μύρλες και τα χαμσεράκια. Και τι έπαιρνα τότε, τι έπαιρνα. Τι έπαιρνε. Ναι, τι έπαιρνα. Πες στον αέρα τι έπαιρνα. Τι έπαιρνε. Ναι. Άμα πω τι έπαιρνε. Α, μπράβο. Τα λεφτά ο πρόεδρος. Τα λεφτά φέρνει του τίτλου, όχι οι φίλαθλοι. Καλά, εννοείται, άμα δεν έχει Σαββίδι. Ο λαό του Πάκου. Αν δεν έχει Σαββίδι να πάρει πεχταράδε, ναι. Κάμα δεν έχει τα λεφτά ο πρόεδρος, ο λαό του Πάκου. Αυτό είναι ένα λάθο που πέρασε σε εσά δεκαετία 80, 70, 80, 90. Νόμιζαν ότι ο κόσμο παίζει μπάλα. Ο κόσμο δεν παίζει ποτέ μπάλα. Ο κόσμο δεν παίζει μπάλα. Εδώ σε αυτό το μέσο. Ο κόσμο βοηθάει, σιγοντάρει, στηρίζει. Εδώ έφαγε 2-0 ο Άρης από τον Ολυμπιακό, ναι, και κάνει σύσκεψη ο Τσαλτίδης με τον κυρίες και κύριοι. Ναι. Περνάω εγώ απ' έξω, τι κάνετε, λέω σύσκεψη. Λέω, ξέρετε, τα γράψετε. Πού λέει ο κόσμος. Νικητής λαός. Ναι. Άστε τα σύσκεψη. Ραφα, 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 Ραφαέλ, Ραφαέλ. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και τη χορηγάρα μας. Μοναδική ανεπανάληπτη Ραφαέλ Πίτσα. Τι να πρωτοποιείς για τη Ραφαέλ Πίτσα, παιδιά. Είναι ο ορισμός του Value for Money, γνήσιο μαγαζί με ποιότητα. Ετοιμαστείτε γιατί σας έχουμε και νέα. Ραφαέλ Πίτσα και στην Καλαμαριά από τον Οκτώβρη, τώρα αυτό το μήνα εδώ έρχεται, Αιγαίου 77. Άρα όσον ούπο 4 καταστήματα, Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμος και Καλαμαριά Λόντινγκ. Θα γίνει χαμούλης. Πείτε μας πού άλλου θέλετε να κάνουμε Ραφαέλ, γιατί είμαστε σκυλιά της Ραφαέλ, πίτσα Ραφαέλ, δαγκωτό. Δώσε λίγο εδώ, δώσε. Μετά το διάλειμμα, ρε. Ναι. Πολλά. Μπορώ να πάω να δώσω τα όρο μου και μετά, να μετά, 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 μετά. Γάσα τα όρο και μετά. Τι πως προλάβω. Δεν προλαβαίνεις. Όχι. Λοιπόν, τώρα Σέρματ Μπάσμπι με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε λίγο μόνο με το συμβόλαιο Κωνσταντένια και πάμε στον Κουάισον που έρχεται σήμερα 12:05 και το ντέρμπι Άρης Ολυμπιακός και αυτό το Σάββατο στις 8. Η ώρα είναι 9:32 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και την εταιρεία IKEA IKEA με εμπειρία 35 χρόνων σε είδη υγιεινής κουζινών, πλακιδίων και ανακινήσεων. Δώσε όμως βάση σε αυτό. Παρέχουν υπηρεσία σχεδιασμού στο χώρο που θέλετε να φτιάξετε. Δηλαδή, πάτε στο κατάστημα, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι και νεοανακαινισμένο και είναι πραγματικά πολύ όμορφο, και διαλέγετε είδη υγιεινής και πλακάκια που βλέπετε αμέσως σε οθόνη. Όπως παραδείγματος χάρη θα βγει το μπάνιο σας, η κουζίνα σας, ό,τι έχετε τέλος πάντων ετοιμάσει. Είναι καταπληκτικό. Πάτε τώρα και μην χάνετε χρόνο. Ό,τι πιο ποιοτικό σε δάπεδο και μπάνιο. IKEA IKEA, 4ο χιλιόμετρο Σύνδου Χαλάστρας. Βάλτε στο GPS IKEA IKEA να σας πάει και δείτε το e-shop αν θέλετε στο IKEA IKEA.gr.
Καλημεράρες παντού. Good morning σε όλα τα φιλαράκια μας. 9 και 45 και πάμε γρήγορα, Τάνια Μοσχοπούλου, να δούμε τα νέα της κίνησης. Τι έχουμε στους δρόμους, Ντίνο. Για να χαλαρώσαμε και επιστρέφουμε με Άρη Ολυμπιακό. Τάνια μας, καλημέρα ξανά. Καλημέρα και πάλι. Πρώτη φορά δεν αλλάζει και πολύ το τοπίο σε σχέση με το πρωί. Γιατί συνήθως έχουμε πει ότι εκεί γύρω στις 8.30-9 παρά υπάρχει έντονη κίνηση λόγω των σχολείων. Mm-hmm. Εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ειδικά στο περιφερειακό, ο οποίος τώρα έχει κοκκινήσει, γίνει βαθύ βυσινή σε όλη την έκταση. Οπα, να το ο περιφερειακός μας. Δηλαδή δεν ξέρω σήμερα τι φαινόμενο είναι αυτό. Πάλι στην ανάληψη, 25 Μαρτίου, εκεί πέρα έχουμε θεματάκι, η Βασιλή Σόρκα είναι καθιερωμένα κλειστή. Στην παραλία είναι καλύτερα. Λίγο στην είσοδο του λιμανιού εντοπίζεται μία κίνηση. Η Ζυμισκή είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Αλλά ο περιφερειακός τώρα νομίζω ότι έχει ζωρίσει το πράγμα εκεί πέρα. Άρα θέλει προσοχή. Όσοι κινείστε, αποφύγετε τουλάχιστον τώρα τον περιφερειακό. Έτσι. Το γκάλοψ, όπως έχεις δει, έχει έρθει. Θα το τρέξουμε και 11 η ώρα σε περιμένουμε 11 παρά 1 να μας δώσει αποτελέσματα. Λοιπόν, το γκάλοψ είναι το εξής. Στο Instagram του Μετρόπολης και εννοείται μετά είμαστε εδώ για τα αποτελέσματα. Βεβαίως. Τάνια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ποιο είναι το γκάλοψ, Ντίνο μου? Σήμερα το γκάλοψ. Σήμερα πιάνει ΠΑΟΚ, έτσι. Πιάνω ΠΑΟΚ, ναι, σήμερα πιάνω ΠΑΟΚ. Και λέω. Από τις μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ τις 11. 11, ναι. Διαλέγω εγώ 4. Ναι. Που πιστεύω ότι ένας εξ αυτών θα βγει μεγάλο παλτό. Βαλούτα δηλαδή. Ναι. Ναι, παλτουδιά. Ποιος πιστεύετε από αυτούς τους 4. Ποιοι είναι αυτοί οι 4. Πρέπει να μπει ο κόσμος να ψηφίσει σε λίγο. Τη μεγαλύτερη βαλούτα που πιστεύετε ότι μπορεί να βγει. Ποιοι είναι? Ο Λοβρέν. Ο Λοβρέν. Ο Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο. Ο Τσαλόφ. Τσαλόφ. Και ο Κόλλη. Και Κόλλη. Ένας από τους 4 λες θα βγει πατάτα. Εγώ πιστεύω ότι ένας από τους 4 θα βγει μεγάλο παλτό. Μάλιστα. Ποιο πιστεύει ο φίλαθλος γενικότερα, μας ακούει ο παδός, ότι θα είναι η βαλούτα? Ναι, αυτό καλό θα είναι να το κάνουμε και για τις άλλες ομάδες. Να πιάσουμε και την ΑΕ κάποια στιγμή, πιάσουμε και τον Ολυμπιακό. Τώρα που τελείωσαν οι μεταγραφές. Τώρα είναι ευκαιρία. Του Άρη πάντως τελειώνουν λογικά σήμερα. Πάμε σε Άρη και Άρη Ολυμπιακό ντέρμπι. Πήρα ένα μήνυμα με έτσι υπονοούμενο. Πες ο διπλανός ότι ο Ολυμπιακός θα βελτιωθεί. Όταν βελτιωθεί, λέει και η διαιτησία υπέρ του. Πουλάει τρέλα. Εδώ θα πάρω τα χαρτομάτια μάνεξε και θα αρχίσω να χύνω. Πουλάει τρέλα. Μη χύνει δάκρυα. Μη, σε θα χύσω πολλά δάκρυα. Μη χύσει δάκρυα. Άστα δάκρυα. Λοιπόν, Καζαντζίδη. Πάμε σε Άρη. Καταρχάς να πούμε ότι πήρατε σήμερα. Την ΕΠΟ. Ποιο ΕΠΟ? Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Εποφεληθείτε. Τι άκαμα, κλαίμε κιόλα. Καλά, και πε που την είδα τι ενώσει. Κάνατε μάχη να πάρετε τις ενώσεις, να αγοράσετε εκεί τους λιγούριδες των ενώσεων. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, θα σας κλάψουμε κιόλας. Καλά, η ΑΕΚ δεν είχε πέρσι ΝΕΠΟ, δεν λέγαμε ότι κόβει και ράβει. Δεν πήρε τίποτα. ΑΕΚ, δεν πήρε καλά, τίποτα. Καλά, η ΑΕΚ, ναι. Εγώ τον Αλμέιδα τον είχα στείλει. Α, τον είχε στείλει, το ξέρω. Είναι σαν να δωροδοκίσω τον μαθηματικό να μου δώσει τα και θέματα. Και να μην σε περάσει. Και εγώ να γράψω άλλα αντάλλον. Ναι, άμα τον έχει δωροδοκίσει και άλλα αντάλλον να γράψει, σε περνάει. Τι σε περνάει? Θα σε βάλει, αν δεν σε περάσει, ρε ψόφια να πει. 95 μέρες μείνανε μόνο. Τι? Για τα Χριστούγεννα. Εμένα τι με νοιάζει. Το λέω γενικώς εδώ πέρα, να ξέρετε. Και τι θα γίνει τα Χριστούγεννα? Και τι καλή γιορτή είναι? Δεν είναι καλή γιορτή. Και τι καλό έχει? Μια χαρά. Πάλι βγαίνει από το ρυθμό, τι καλό έχει? Ας βγαίνει και λίγο. Σε αναγκάζει σε υποχρεωτικό υπερκαταλωτισμό. Σε αναγκάζει. Ξοδεύει, βγάζει από την κάρτα λεφτά και ναι. Τρελαίνεσαι. Θα ρίξει και είσαι υποχρεωμένο. Σου λένε, παιδί μου, τι θα φας τα Χριστούγεννα. Επιτρώσε εσύ, γαλοπούλα. Αν θα φας ψάρι ή κρέα το Μάρτιο. Σου λένε δηλαδή πότε δεν θα... έχεις μια ανάγκη ανεφοδιασμού. Σε προβατοποιημένη κατάσταση. Δεν έχεις ανάγκη ανεφοδιασμού. Θες να πας συνέχεια σε ρίχνει, θα καταρρεύσει κάποια στιγμή. Πρέπει να χαλαρώνεις, να ρίξεις λίγο στροφές. Καλά, πρωτοχρονιά θα λείπω μια εβδομάδα. Να, ορίστε. Αυτό λέω, ρε φίλε. Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε λίγο. Σήμερα έχετε Χουάισον. Έτσι, ο οποίος αντιθεί στα κυτρινόμαυρα. Πολύ σοβαρή κίνηση για τον Άρη. Πάει ο Στράτζαλης στο αεροδρόμιο. Θα πάει 12 η ώρα. Θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία το μεσημεράκι. Θα υπογράψει. Ο Εμμανουλίδης θα πάει. Μπορεί και ο Χάρης να πάρει, όχι ο Στράτζαλης. Μόνο στου Παοξίδε πάει. Σε όλου πάει. Σε όλου πάει, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, 12 η ώρα. Κουάισον. Παίχτη με πολύ καλό και πλούσιο βιογραφικό. Διετέσανε το συμβόλαιο. Από ό,τι μαθαίνω, κοντά στα 800 θα παίρνει. Έτσι ο Κουάισον. Βλέπω καρυπίδηση. Ανοίχτηκε. Ανοίγεται. Και ναι. Το μωρό κοντά στο εκατομμύριο θα τον κλείσει. Ναι, που ανοίγεται. Ναι, κοντά στο εκατομμύριο και των μωρών. Ο Κουάισον, ο οποίος είπαμε, είναι ένας παίχτης με πολύ καλό βιογραφικό, καλές παραστάσεις, αλλά είναι παίχτης που παίζει πίσω από το φορ πλάγι, από το φορ καλύτερα. Βέβαια, ο μωρό θα αισθάνεται ότι δεν είναι 100% μόνος του πλέον. Έτσι. Μια στεναχώρια από όχι ο μωρό. Δεν ξέρω τι θα. Λοιπόν. Μαρκάρει αυτός. Δεν είναι μαρκετίστας που λες και εσύ. Δηλαδή το βάζει εξ αριστερά. Μαρκετίστας δεν είναι. Δηλαδή το βάζει εξ αριστερά. Ε? Ναι. Ναι. Ή πίσω από το φορ. Εκείνο το θέμα του Άρη για μένα. Χάνει την μπάλα. Ναι. Δεν θα τρελαθεί να γυρίσει. Ποιο θα τρέξει εκεί, δεν θα τρελαθεί. Δεν θα γυρίσει ο ένα, δεν θα γυρίσει ο άλλο. Αυτό ο άλλο δεν ξέρει να μαρκάρει. Ποιο δεν ξέρει. Ο Διαντή. Ναι. Ακόμα μαθαίνει το παλικάράκι. Ναι. Γιατί μπροστά δεν γυρνάει ο άλλο. Πώ θα μαρκάρει ο Άρης?
Αυτό είναι το πρόβλημα του Άρη. Θα δεν εξηγείται αλλιώς ότι τρώει. Έφαγε τρία από τον Όφη. Έτσι δεν είναι, τρία δεν έφαγε από τον Όφη. Τρία τρώει από τον Έφαγε και από τον Αστέρα πολλές φάσεις. Δέχτηκε γκολ. Τρώει τον Αστέρα φάσεις και γκολ. Τρώει τον Λατρόμι το φάσεις και γκολ. Λατρόμι τα ξέρα μια χαζή στιγμή. Χαζή, ξεχαζή την έκανε την καζομάρα. Είναι χαζή στιγμή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα τελευταία προπόνηση με τον Ούγκο Μάγιο. Τελευταία προπόνηση, ναι, γιατί αύριο είναι το ματς. Ο Ούγκο Μάγιο, πολύ σημαντική επιστροφή για μένα στα δεξιά. Θα παλώσει την τρύπα. Έμπειρος Ούγκο Μάγιο, σοβαρός ποδοσφαιριστής. Πήρε μέρος κανονικά στο οικογενειακό διπλό. Ο Άρης, ο οποίος. Πεσμένη στο περτάκι. Θα έχει σίγουρα εκτός τον Φαμπιάνο που έπαθε θλασούλα. Ναι. Έτσι. Φαμπιάνο και αυτός θλασούλα. Θλασούλα. Άμα δεν. Χρυσή, αφού δεν έκανε προετοιμασία όλο το καλοκαίρι. Πόσο χρόνο Φαμπιάνο. 33. Αρχίζει με τα θλάσια και σκάνε. Θλασούλα. Θλασούλα, δεν έκανε προετοιμασία. Θλασούλα δεν έκανε προετοιμασία. Λιγόμενα εκεί, εντάξει, Καλαμαριώτη, εντάξει. Άρα ετοιμάζεται ο Βέλεθ ως παρτενέρ του Μπράβετ. Άλλο θλασάκια. Ο Βέλεθ ετοιμάζεται. Ναι. Ο Μάγιο δεξιά επιστρέφει, είναι μια χαρά. Ο Βέλεθ θα αριστερά το Φρίντεκ, πώς το βλέπεις. Το Φρίδι. Φρίντεκ. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Καλά, αυτός ξεκινάει. Σοβαρός ίχνος τώρα. Δεν το ξέρω καλά, δεν το μελέτησα. Όχι Ρομπέρτο Κάρλος, αλλά σοβαρός. Δεν το μελέτησα το άνθρωπο. Τώρα το θέμα είναι τι θα βάλει στα χαφ. Γιατί. Πρέπει να ξεκινήσει ο Ζαζούλ. Άρα λες με Μόντσου, Ζαζούλ και Σιφουέντες. Μη σου πω. Πιο σφιχτά. Μη σου πω εγώ ότι αν ήταν καλά ο Φαμπιάνο. Ναι. Θα βάζα Βέλεθ κόφτη. Ναι, ναι, θα παίζει και αυτό το σενάριο. Άρα εσύ μου λες τώρα ότι. Ξεκίνα εγώ μου σφιχτά τώρα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτός ετοιμάζει αλλαγές. Μη χάνει το match. Ναι. Πάρε ένα πόντο. Και πάρε στην Τούμπα, παίξε τα ρέστα σου. Είσαι διόχνουμενης. Είσαι διόχνουμενης. Βέβαια. Άμα φας 3-0 στην Τούμπα, λέω. Ο υπόκοσμος ξέρεις τι λέει. Τι λέει ο υπόκομος. Γιατί κα έχω κονέρια. Τι λέει το υπόκομο. Ότι όντως αυτό που είπες, ότι αν χάσει. Στην Τούμπα, μα χάσει, έφυγε. Έχω ακούσει και όνομα. Πέτω. Έχω ακούσει και όνομα. Πέτω. Αλλά ο υπόκοσμος, εγώ δεν το υιοθετώ. Πέστω. Ήβιτς. Ναι. Ο υπόκοσμος τα λέει αυτά. Ναι. Έτσι που συναστρεφόμαστε κάποια βράδια. Ναι. Έτσι περνάμε, ο κούλ, έλα εδώ να σου πω ότι γίνω. Μετά μου λένε να ξέρει να γίνει αυτό. Αλλά εγώ δεν νομίζω να κάνει τέτοιο γκέλο και τέτοιο λάθος ο Καρπίδης. Ακόμα και αν χάσει, δεν κατάλαβα. Αν χάσει από τον Ολυμπιακό. Πολιτή, ναι, και τι θα κάνει. Θα πάει με τον Πάο κανάκατα. Αν χάσει από τον Ολυμπιακό και τον Πάο και έφυγε. Α! Και ένα μπότο να πάρει έφυγε. Α! Τώρα αλλάζει. Τώρα αλλάζει. Αν χάσει και από τον Ολυμπιακό και από τον Πάο. Αν χάσει από τον Ολυμπιακό και πάρει ένα μπότο στην Τούμπα την πάλεψε. Αλλάζει. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Αν πάρει ένα μπότο από τον Ολυμπιακό και χάσει στην Τούμπα, τον ήπιε. Είναι που αν χάσει τον μπότο. Λες δηλαδή ότι. Αν πάρει ένα μπότο με τον Ολυμπιακό και χάσει την Τούμπα, μπορεί να φύγει. Εγώ πάντως να σου πω κάτι. Να σου πω εγώ κάτι. Μετά τη γκρίνη των Αριανών για τη διαιτησία που με τον Όφη δεν μπορεί να πει τίποτα. Έτσι, ναι. Πέναντι όλο. Ό,τι ήταν το ίδιο. Νορμάλ, ναι. Νορμάλ. Με το που έρθει η ΙΤΑ με κανονική διαιτησία, όλοι στο μάτσο στράφηκαν. Ξέρεις γιατί. Όλοι όμως, έτσι. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Σου πω γιατί. Δηλαδή δεν υπήρχε το άλλο θητζήτη. Σου πω γιατί. Ναι. Σου λέει κάποιον πρέπει να κράξουμε τώρα. Γιατί του έκανε καλές μεταγραφές ο Καρυπίδης. Αν κάνουμε ένα γκάλο. Ναι, γκάλο. Στους Αριανούς. Γκάλο, ναι. Και πούμε. Στα δύο τελευταία μάτς του Άρη. Ναι. Με τον Μπάο και τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Okay. Και η διαιτησία, ο Καρυπίδης, ο Μάτζιος, ο αντίπαλος ήταν καλύτερος. Τέσσερις αυτές να βάλουμε. Κοίταξε. Και σας εμπούνε. Το 82% φταίει ο Μάτζιος. Αν πας στον Καρυπίδη και τον κάνεις μια συνέντευξη. Με τον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να πούν διαιτησία γιατί είχαν υπέρ του ζήτηση. Έτσι. Άρα Μάτζιος. Μάτζιος. Με τον Παναϊκό όμως μπορούν να πούν διαιτησία. Άμα πάρει τον Καρυπίδη, τον πα σε ένα μπαρ. Ναι. Τον πετάξει σε ένα ωρό τη αλήθεια. Ναι. Το βάλει ένα ωρό τη αλήθεια. Μπράβο. Γιατί μπορεί να πει και βάλει ένα σαν ναι, 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 για πε τον ωρό. Το χαλαρώνει και πατά το κουμπί. Ναι. Πε μου να του πει τι έγινε στα τελευταία δύο μάτς. Ποιο φταίει. Ξέρει τι θα σε πει. Τι θα σε πει. Μου χάσει ο Μάτζιος στα δύο μάτς. Και τα δύο μάζω, με τον Πάκ δεν το έχασε ο Μάτζιος. Ποιος το έχασε, εγώ το έχασα. Άμα έβαζε την κεφαλιά ο άλλος. Για ποια κεφαλιά, πότε τον έβαλε. Πότε τον έβαλε. Στο 80. Στο 80. Ναι, στο 80. Παίζει άλλος. Όταν έμεινε με 10 ο Πάκ. Πότε έμεινε με 10 ο Πάκ. Στο 80. Στο 80 δεν έμεινε. 78, άντε, και 77. 77. Αργή να τον έβαλε. Μετά από. Όπα, πάλι. Τι πράγμα. Τι χύνεις εδώ κάτω. Καφέδες, αβέρτα. Εγώ 10 ώρα φεύγω. Πάω να δώσω την ισαματολογική. Τι κερδάω 10 και 4, θα συνεχίσω. Θα συνεχίσει τι γραμμέ. Τι πράγμα είσαι, ρε. Θες να το δοκιμάσουμε. Να το δοκιμάσουμε. Και δεν έκανα και ούρ. Δεν το κουβάλα. Α, εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρει αυτά ο κόσμο. Εντάξει, πάμε ένα στίγμα. Δεν πάω γιατί νομίζω θα προλάβει. Θα προλάβει. Λοιπόν, Άρη, πώ θα κατέβει τώρα. Έτσι, για να πάμε και στον Ολυμπιακό. Πέσε δεκάδες ντέρμπι. Πιθανές από δεν πιθανές, έχουμε. Ναι. Όπως και για τον ΠΑΟΚ τώρα είπαμε ένα πιθανό σχήμα. Καταρχάς οι Μπουκ βλέπουν διπλό Άρη. Διπλό Ολυμπιακό. Τι θες να δουν οι Μπουκ.
Παίζει στον Άρη που πέρσι τον έκανε ζημιά εδώ πέρα. Πρόπερσι τον έκανε ζημιά. Ο Άρης γενικότερα. Κάρτε. Ναι, θα έχει ξυλίγει. 1,65 το διπλό. Πόσο δίνει το over 4,5 κάρτες. Χαμηλό θα είναι το line των, το line των, καρτών. Των καρτών. Νομίζω θα είναι χαμηλό. 5,50 ο άσος. Τώρα για τις κάρτες που λες εσύ. Λίγο τη κάρτα over. Over 5,5. Θεωρεί ότι θα έχει 6 κάρτες ο μάτς. Over 5,5 πόσο 1,80. Είναι. 1,80. Τρίχες. Αυτό σου λέω. Θεωρεί ότι. Τώρα αυτός ο, αυτός ο Ιταλός, ναι, αυτός ναι. Ο Ιταλός που βάλανε στη θέση του άλλου του Ιταλού που ήταν καλός. Αυτόν τον Ιταλό δεν τον έχω σε εκτίμηση. Ο Μουρίνιο έλεγε ότι είναι μαφία αυτός ο διαιτητής που φέρνουν τώρα. Ναι. Έτσι. Το αναφέρω ενδεικτικά. Δηλαδή οι Ιταλοί φωνάζουν για αυτόν τον διαιτητή. Σίγουρα... Ο οποίος δεν παίζει ντέρμπι, τον βάζουν σε μικρομεσαία μάτς. Σίγουρα δεν θα είναι χειρότερος από το Φωτιά και τους άλλους τους δικούς μας. Δεκτό. Πάντως για μένα θετικό ότι βάζει ξένο διαιτητή και σίγουρα θα είναι καλύτερος. Okay. Είναι τιμή για τον Άρη που είναι Big Four τώρα. Σιγά τιμή και. Big Four είναι. 10 η ώρα. Θα έρθει, ναι, 10 η ώρα. Όπα, τμήμα διεύθυνση marketing, έσκαζε μύτη να ανακοινώσουν μετά τις 10 τους. Όταν μπαίνει ο Βαγιανός ναι. Με αυτά τα μαύρα τα ρούχα. Σαν να μπαίνει θλίψη μέσα σου. Να τους έρχεται να τους εδώ τώρα. Ναι. Τσιγκλάει πάλι. Να τους δέσω, δεν σε κοιτάει. Μπήκε, μπήκε μέσα η θλίψη. Δεν σε δώρε σε κακές ρούχα που καμισιές. Πού να τα δεις εσύ αυτά ρε βλάχο που ερχόμαστε με τα τέτοια. Επειδή είναι κουσουμαρισμένος και περιποιημένος. Μια θλίψη βλέπω. Λοιπόν, μετά τις 10 ήρθε το τμήμα marketing με τους 4 που θα μας ακολουθήσουν στο βανάκι το θρηλυκό του Μετρόπολης. Θα έρθουν και οι 4 εδώ. Ακροατές. Ναι. Βέβαια. Τώρα. Όχι τώρα, τώρα θα ανακοινώσουμε τους. Θα ανακοινώσεις. Ναι, το ήρθε το τμήμα marketing. Δηλαδή, μόλις μπούμε, ναι. Θα έρθει εδώ ο Βαγιανός. Μπράβο. Και θα μιλήσει για το τμήμα marketing. Μπράβο. Όχι ουρά και σπέρμα μπορώ να δώσω. Όχι ουρά και σπέρμα θα τη δώσω. Μη σου πω να μην δώσει και, δώσε και κάτι άλλο. Πρώτη θέση. Δώσε. Ξαναπέρνω αιματολογική. Δώσε. Λοιπόν, φεύγω. Περίμενε. Πώς αιματολογική. Περίμενε αιματολογική. Περίμενε, βρε άνθρωπε. Έχουμε εδώ πιάσει. Έχουμε πατήσει γκάζι για τον Άρη με τον Ολυμπιακό. Περίμενε. Λοιπόν, Φαμπιάνο θα είναι εκτός. Άρα Μπράμπετς Βέλεφ. Μάγιο βασικός, άρα Φρίντεκ. Τριπλέτα το χάφ συμφωνεί να είναι σφιχτό με Ζανζούλ, Μόντσου και Τσιφουέντε. Εγώ συμφωνώ αυτό τι θα κάνει. Δεν ξέρω εγώ τι θα κάνει. Στα εξτρέμ ποιο να βάλει. Ποιου θα βάλει στα εξτρέμ. Για εδώ να σε ακούσω τώρα. Να βάλει τον Διαντή που ούτω άλλω τον έχει σχεδόν βασικό όλο. Αν βάλει τρει σφιχτόκολου. Ναι, σφιχτόκολου. Αν βάλει τον Διαντή. Ναι. Κατάλαβε. Διαντή Φετφατζίδη, ποιο να βάλει. Φετφατζίδη τι να κάνει. Φετφατζίδη στο 20 λεπτό ή με το 10. Ή να βάλει ένα εξτρέμ και να βάλει τον Μανού να παίζει ψηλό εξτρέμ να συγκλίνει το και αυτό Μανού, το Μανού θα το ναι. Βάλει με τον Διαντή ναι. Για να συγκλίνει σαν τέταρτο ο Γκαρσία. Εκτό να βάλει Νταρίντα. Έχει και τον Νταρίντα στα χάφ. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω τον Νταρίντα. Έχει επιλογέ εκεί. Α βάλει τρία χάφ τον Γκαρσία. Και τον, πώς θα είπες, τον D&D. Τον D&D, ναι. Με τον Μωρόν. Να είναι σφιχτός. Αναβάλει και Μανού. Ναι. Στα εξτρέμ τύπης, αλλά να είναι. Τύπης, να μπαίνει μέσα. Ναι. Καντουρίς, πώς ήταν ο Καντουρί με τον Λουτσέσκο. Και άμα ανέβει ο Ροντινέη, λέμε, ναι. Τον πιάνει ένα χάφ. Ο οποίος ανανέωσε, χθες ήταν αγκαλιές και φωτογραφίες με τον, Μαρινάκη, ναι. Ακριβώς. Και εκεί ο Μεντιλ, και στην κορυφή βέβαια ο Μωρόν, έτσι δεν το συζητάμε. Ο Τσάρλος Άρης δεν έχει και κάποιον άλλο. Ο Σαμόρα παίζει ενίοτε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σκέφτεται να αλλάξει τα χάφ του. Μάλιστα. Θεωρεί ο Μεντιλίμπρο ότι είναι πολύ αργός ο Στάμενης τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Έλα, ρε, τον είδα και εγώ. Τον είδε. Δεν τον πήρα χαμπάρι. Θα τραβήξει Εζέ λίγο πιο πίσω Τσικίνιο και θα βάλει τον Κοτσίδα τριπλέτα. Ποιον? Εζέ, Τσικίνιο και. Μαρτίνς. Τον. Έλα, τον Πορτογάλο. Τον δικό μας, ναι, ναι. Στην άκρη. Α, όχι, τον Ολιβέρα. Τον Σέρτζο Ολιβέρα, ναι. Δηλαδή Ολιβέρα. Ναι. Ο Εζέ. Εζέ και Τσικίνιο. Και Τσικίνιο. Αυτού σκέφτεται να βάλει στα χαφ. Πίσω δεν αλλάζει κάτι ο φίλος μας. Θυμάσαι κάτι Volvo, Amazon. Ναι, βέβαια τα θυμάμαι. Τα, ο Καζάκος το Καλαλό. Ναι, τα θυμάμαι. Αργό κέντρο έχει πάλι πέστα. Πάλι αργό. Βέβαια. Εντάξει, τον Εζέ δεν το λες και του Τσικίνιο αργού. Τσικίνιο, άμα θέλει να κάνει. Άμα είχε Στάμενιτς. Ναι. Εζέ Τσικίνιο θα ήταν λίγο πιο αργό τώρα. Καρούτα είναι ο Ολιβέιρα. Καρούτα είναι. Καρούτα είναι. Σου γεμίζει το μάτι. Αργό είναι. Τετράδα πίσω δεν θα αλλάξει νομίζω. Ο Ολυμπιακός με Κάρμο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέη. Αυτή γενικά, ναι. Δεν καλά, πεθαίνω. Ναι. Κοίταξε, για καμία τετραδάμινα δεν πεθαίνω. Δεν υπάρχει τετραδάμινα που να πεθαίνουμε στην Ελλάδα. Ναι. Χαρώ, ναι. Μπροστά θα είναι ο Βέλντε λογικά με τον Μάρτινς, γιατί ο Williams έτσι πως τον είδα, είδα μια φωτογραφία, σαν την κυλίτσα μου έχει λίγο. Είναι λίγο. Williams. Τον είδα λίγο τον Williams που λες και εσύ. Αν έχουν άντερα. Λίγο με κυλίτσα. Το Μαρσιάλι δα φέτες. Αν ναι. Έχουν άντερα οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και γενικά οι ρεπόρτερ. Γι' αυτό το βάλα σε 70-75. Να πάνε να μας πούνε πόσα τα 100 λίπος έχει ο. Williams. Συμμέτρηση ο Williams. Είδα λίγο να φουσκώνει η μπλουζίτσα από τα πλάγια. Έτσι για αθλητή δεν γίνεται να φουσκώνει, δεν είναι. Εμείς που είμαστε 56
Plus. Ναι. Άμα δούμε λίγο ότι ξεφεύγει, μας πιάνει κατάθλιψη. Μπράβο. Λοιπόν. Μου ηλιάμιση, θα πούμε. Και Βέρντε Μάρτης και κορυφή LKB. Ο Ολυμπιακός που έρχεται από Γκέλα Μεγατόνο με τον Πανετολικό θα γίνει μάχης ο Βικελίδης. Κάρτες και άντερ βλέπω. Κάρτες, ξυλίκι, άντερ. Κάνα απέναντι. Μη δώσει αυτός ο Ιταλός ο οποίος δεν σφυρίζει ντέρμπι. Τον στέλνω στην Ιταλία για μικρομεσαία μάτς. Πάρτο φωτιά, ρε φίλε, τι άσε κάνω. Λοιπόν. Φύγε, πάνε εδώ σε ούρα, τι θα δώσεις. Αυτή εδώ ο Βαγιανός. Έχουμε, ναι, έχει βγει. Ένα τέταρτο και ο Βαγιανός 20. Κάτι τραγούδι. Έχουμε κάλεψε, όχι, δεν έχουμε σήμερα. Κάτι τραγούδι, όχι, όχι, δεν έχουμε σήμερα. Άμα πάω κοιμηθώ σπίτι και ξανάρθω. Λοιπόν, τώρα έχουμε Μαρίνα Μπικού με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε παρέα με Γιάννη Βαγιανό για να μείνετε εδώ πέρα. Δεν χάνετε αυτό. Έτσι να ξέρετε, ποιοι τέσσερις θα έρθετε στο θρυλικό βανάκι του Μετρόπολης για Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη μαζί με Κουλ Πετροτό και Χάρη Μανουλίδιο που θα είμαστε στο βαν. Και βεβαίως θα πάμε να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Θα ακούσετε τους νικητές, θα ακούσουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα εντάχει το οποίο είναι την Κυριακή. Θα ανοίξουμε γραμμές γιατί έχουμε γκάλοπς. Ποια είναι η χειρότερη μεταγραφή για σας. Σιγά μην έλεγε ποια είναι η καλύτερη. Ο Κωστής για τον ΠΑΟΚ φέτος έχει βάλει Κόλλη, έχει βάλει Τσάλοφ, έχει βάλει Μπακαγιώκο. Έτσι διαλέγετε και παίρνετε. Τώρα πριν δώσω σκυτάλι, να πω κάτι που σίγουρα μα σίγουρα σας ενδιαφέρει όλους και έχει να κάνει με την Πίτσα Παπαδοπούλου και το Στέλιο Διονυσίου. Δύο γνήσιες λαϊκές φωνές λοιπόν δίνουν ραντεβού στο Βεργίνα Θέατρο και εμείς θα είμαστε εκεί για να τους απολαύσουμε στα τραγούδια μιας ζωής. Ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα με τραγούδια που έγραψαν ιστορία και συνεχίζουν να μας ανεβάζουν το κέφι. Παρασκευή σήμερα, Σάββατο, αύριο 21 Σεπτεμβρίου, μαζί τους και η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Αγνή Καλουμένου. Θα είναι δύο υπέροχες λαϊκές βραδιές. Εισιτήρια βρίσκουμε public nova και more.com. Κι άλλο θα έχουμε rap and cool. More. Θανάση μου, η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 15 μετά τις 10. Good morning, καλημερούδια παντού όπου κι αν είστε. Ραπ και cool με Κάζα στα πλήκτρα, Τάνια Μοσχοπούλου. Πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Γιάννη Βαγιανό πλέον δίπλα, διευθυντής marketing εδώ. Έσκασε με πάπυρο λαρούζ εδώ με ονόματα βλέπω. Ετοιμαστείτε, αυτό που περιμένατε όλοι κανένα δεκαήμερο. Πλέον στα αυτάκια σας θα μάθουμε την καυτή τετράδα η οποία θα μπει στο θρυλικό πλέον βαν του Μετρόπολης, τρίτο βανάκι, έτσι, μετά την Γερμανία, μετά το παιχνίδι της εθνικής μας κάτω στην Αθήνα. Τώρα πάμε και Κωνσταντινούπολη να δούμε πού αλλού θα πάμε, ρε εσύ, Γιάννη μου. Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα σου, καλώς ήρθες. Καλημέρα στην ομάδα εδώ πέρα. Είμαστε επιποδός. Καλημέρα και στο Ραπτόπουλο. Καλά, εντάξει, αφού δεν τα θέλει αυτά. Καλημέρα, αφήστε τα. Ναι. Κάνω τσίσα. Τα ναι. Πάω. Φέρω τα μάξι, κατεβαίνω. Ναι. Περιμένω δύο πελάτες. Σιγά, δεν περιμένεις τίποτα. Γυρνάω. Σε είδα και ακόμα, μέσα. Και ακόμα διαφημίζει. Έλα. Και μπαίνει ο Βαγιανός τώρα. Δηλαδή, ναι. Μπορούσα να πιάσω και λακριντή με τις κοπέλες. Κανονικά, αλλά τώρα φάει την πάρα στο να πάρει λίγο δύναμη και να μας ανακοινώσει εδώ τα καθέκαστα ο Γιάννης με τους τέσσερις super duper τυχερούς. Δεν το συζητάω. Αχ, τι έχει γίνει με αυτό το βαν. Τι έγινε, για δώσε λίγο στίγμα. Καταρχάς, απίστευτο τράφικ. Να ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή τους. Χιλιάδες συμμετοχές, έτσι. Βλέπω τώρα στο Instagram 3.905. Τέσσερις σχεδόν χιλιάδες κόσμος, ναι. Ήθελε να μπει σε αυτό το βαν. Πόσοι να χωρέσουν, ναι. Ναι, τέσσερις χωρές. Τέσσερις χωρές είναι 4.000. Ω, φοβερό. 4.000 ήταν οι συμμετοχές. Τέσσερις όμως θα είναι μαζί μας. Στο θρυλικό βαν του Μετρόπολης για να πάμε να δούμε στη Rams Arena Γαλατά ΠΑΟΚ. Ένα τριήμερο καταπληκτικό experience, γιατί το experience δεν είναι μόνο ταξίδι. Έτσι. Μπράβο. Είναι ότι θα ζήσει ένα τριήμερο με Κουλιανό και Πετρωτό, τον υποφαινόμενο. Βέβαια, μην χάσετε. Γιατί είναι εμπειρία, έτσι, το να ζήσει. Αυτό είναι εμπειρία. Κουλιαμά, ιστορίες, ό,τι δεν λέμε. Ναι. Ναι, εντάξει. Ό,τι δεν λέμε. Το 1 και 2 έχουμε δει τι έχει γίνει. Σωστά. Τώρα είναι το 3. Καταρχάς, να πούμε τα έρχεται το 4 σε λίγο. Ναι, το 4 είναι κοντά. Το 4 είναι μέσα στον Νεύρο, να πούμε. Εσύ ξέρεις, εσύ κόβεις αυτά και... Έτσι, να πετάξουμε μια βόμβα, ρε παιδί μου.
Ρίξε. Το Van Experience 4 είναι το επόμενο, το οποίο έρχεται μέσα Νοεμβρίου και θα έχει να κάνει με την Ελλάδα. Θα πάμε. Ελλάδα-Αγγλία. Θα πάμε Ελλάδα-Αγγλία. Πολύ πάμε καλή φάση. Το, ναι, μαζί με δύο παραγωγούς. Πάντα τέσσερις ακροατές. Τέσσερις ακροατές. Πάμε Αθήνα. Στο Θανάση εκεί πέρα. Την πρώτη φορά που πήγαμε Αθήνα είχαμε νίκη πάντως. 4-5-0 του Καζακστάν, σωστά, που είχαμε κατέβει. Σωστά. Τώρα παίζουμε την Αγγλία. Θα έχει πολύ σωστό. Μάλιστα... Στον Πειραιά θα πάμε αυτή τη φορά, όχι στη Φιλαδέλφεια. Όχι. Τι, όχι. Στο ΆΚΑ. Α, στο ΆΚΑ. Ναι, ναι. Ακόμα καλύτερα. Μόνο το μάτι τη Αγγλία θα γίνει στο ΆΚΑ, mm-hmm. γιατί δεν χωράει ο κόσμο. Θα έχει δηλαδή 60-70 χιλιάδες. Θα έχει 60-70 χιλιάδες τώρα, κόσμο. Θέλουμε, είμαστε μέσα στην αγωνία. Πριν πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να βάλουμε λίγο τύμπανα, λίγο να έχουμε λίγο suspense για αυτό το. And the winner is. And the winner. Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος τυχερός είναι ο Καρβέλας Κωνσταντίνος. Καρβέλας Κωνσταντίνος, αυτός θα μας κάνει και ροκές, θα μας λέει. Δέσποινα, γίνα ξανά. Καρβέλας, δεν το συζητάμε. Ναι. Ναι, καλό θα ήταν αυτός, αλλά δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Λοιπόν, ναι. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 767. Ναι, αυτοί όλοι πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με Μετρόπολη. Θα επικοινωνήσουμε εμείς. Ωραία, 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 ωραία. Ο δεύτερος τυχερός είναι. Βάλε, βάλε κανένα τίποτα. Αυτή η δουλειά θα κάνω. Αυτή είναι η δουλειά σας. Βάλτε κανένα τύμπανο. Βάλε κανένα τύμπανο εδώ να γίνει χαμός. Εδώ ο κόσμος αγωνιά. Α, έβαλε. Έχει πόνει πιει μονορούφι καφέ. Πλάκα με κάνεις τώρα. Είναι εδώ 4.000 συμμετοχές. Ο δεύτερος νικητής είναι Δίτσιος Κωνσταντίνος Χρήστος. Δύο ονόματα έχει. Κωνσταντίνε Χρήστο. Δίτσιος. Δίτσιος. Δίτσιος Κωνσταντίνος Χρήστος. Θα μας πει αυτός ο ταξίδι πώς το λένε, ή Κώστα ή Χρήστο. Ναι, όπου το τηλέφωνο τελειώνει σε 024. Εδώ ξεσπέχτηκε μανούρα, έτσι. Τι εννοείς? Από γυναίκα και από μπαμπά και μαμά. Όχι Κωνσταντίνος, όχι Χρήστος, όχι ο ένας παππούς και ο άλλος. Εδώ πεθερικά μπλέχτηκαν. Μπλέχτηκαν τα πεθερικά εδώ. Θα μας τα πει ο Κωνσταντίνος Χρήστος, ναι. Θα έχουμε χρόνο, ε. Οχο, θα έχουμε. Λοιπόν, ο τρίτος τυχερός είναι. Ναι. Ποιος είναι, Θανάση μου? Ναι, βάλε, βάλε. Τύμπανα. Όχι. Μα τη μαγάρισε. Ποιος είναι ο τρίτος? Προκοπίου Νταβίδ. Προκοπίου Νταβίδ. Προκοπίου, ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα, ε. Νταβίδ. Νταβίδ Προκοπίου. And the last winner is. Όπου τελειώνει σε 123 τηλεφωνό του και ο τελευταίος τυχερός, ο οποίος έχει στείλει. Έχει βάλει τουρκικά τραγούδι ο άλλος από κάτω, έτσι. Α, τον ήμουν Γαλατά. Γαλατά σε ράι. Άμα έρθω απέναντι, θα ρουμίξω από την Τζαμαρία. Έπεσε. Θα μας πάρουν με τα κουτάκια. Τον ήμουν Γαλατά έβαλε ο άλλος. Ο τέταρτος λοιπόν, γιατί είναι ο κόσμος. Ναι. Ο τέταρτος και είναι. Και πάμε γραμμές μετά. Σαχπεκίδης Κωνσταντίνος. Σαχπεκίδης Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Ποντιάρα, δικό μας παιδί. Το νούμερο της τελειώνει. Σε 3-12. Σε 3-12. Κάτσε να του αναφέρω λίγο γρηγοράδα. Προκοπίου Ντάβιντ. Καρβελάς Κωνσταντίνος, Δίτσιος Κωνσταντίνος Χρήστος, Σαχπεκίδης Κωνσταντίνος. Εδώ ο όμιλος το οποίο ο Μάρκεν θα επικοινωνήσει μαζί σας. Είστε super duper τυχεροί. Τρίτη πρωί, γυρνάμε Πέμπτη. Τρεις μέρες, δύο βράδια, όλα πληρωμένα. Ιστήρια του αγώνα εξασφαλισμένα. Τι άλλο θες? Χαβαλέ, καλή μέρες, διάθεση. Κουλιανός πεντρωτός στο κεφάλι. Θα τους ζαλίσω, θα τους μουρλάνουμε. Χαμός. Λοιπόν, αυτά. Πάντα τέτοια, εγώ θα πω στο τμήμα marketing. Ευχαριστώ πολύ. Έβαλε αυτό το τσιμ τσιμ μπομ που κάνουν αυτοί. Τέτοια ατμόσφαιρα θα έχουμε την άλλη Τετάρτη. Τσιμ τσιμ μπομ αυτούς. Και από κάτω ακουστεί τον κο. 0-1. Ο Τσάλο παγώνει τη Ραμψαρένα. Καζαμπάκα πουλάς τρέλα τώρα, έτσι. Ναι, να πούμε λίγο βέβαια ότι το συγκεκριμένο γήπεδο έχει την καλύτερη ακουστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί είχαμε τα περισσότερα δεσιμπέλ που μετρήθηκαν σε γήπεδο. Έτσι, η τσιμ τσιμ μπομ αυτή. Λοιπόν, εντάξει Θανάση μου, κατάλαβα, θα υποστηρίζεις Γαλατά. Εντάξει, το κατάλαβα ρε φίλε, τους τέσσερις τυχερούς τους κρατήσαμε. Την επόμενη Τετάρτη τέτοια ώρα να είστε εδώ πέρα, γιατί 11 η ώρα σχολάμε και φεύγουμε καρφίτσα για Κωνσταντινούπολη. Α, πάμε εκεί, θα γουστάρουμε το ξενοδοχείο, οπότε είδανε και κοντά στην Αγία Σοφιά. Θα κάνουμε και τις βολτούλες μας, θα φάμε και τις μπακλαβάδες μας. Πάμε να ρίξουμε και το 0-2 εκεί στο γατάκι τον Ικάρντι που λάκησε και δεν παίζει. Και αναγκαστικά θα παίξουμε με Όσιμεν μπροστά αυτή. Ένα επιθετικό της πλάκας που έχουν εκεί. Και θα ακουστεί και το ξερατό από το 0-1 εκεί να γίνει χαμός. Λοιπόν, γραμμές θέλω τώρα.
Πάμε, φώναξε τον Τίνο για τα γκάλωπ στις γραμμές. Πάμε, φορτσάρουμε 90. Δικό σας σήμερα, λίγο σας φάγαμε χρόνο γιατί είχαμε την κλήρωση, φίλες και φίλοι, για τον super duper διαγωνισμό. Η κίνηση βλέπω έχει στρώσει παντού στους δρόμους. Θα έχουμε αργότερα και Τάνια Μοσχοπούλου. 90-90-90. Αφήσαμε κάποια παιχνίδια βεβαίως που δεν τα σχολιάσαμε. Είναι την Κυριακή. Πανετολικός Αστέρας το Σάββατο στις 8.30. Ο Άρης με τον Ολυμπιακό στις 8. Βόλος ΠΑΟΚ, πες έξω τη γραμματή, ανοίξουν γραμμές. Πες έξω. 0-0. Κυριακή στις 4.30 Λεβαδιακός Όφη. Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός και κλεισμένον στο ΟΑΚΑ. Ατρόμητος Λαμία 8.30. Και την Κυριακή 9 το βράδυ Άθενς Καλυθέα ΑΕΚ. Το τελευταίο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής. Πάμε γραμμούλες, Δίνο μου. Ακούσαμε τσιμπόμ, ακούσαμε τους οπαδούς. Ελπίζω να τα κάνουν κύκλειρος, όχι μουφέ. Από πάνω ήρθανε, τι εννοείται, ρε φίλε. Δεν εμπλέκεται κανένας, εννοείται. Έτσι, μπράβο. Ναι. Πάντοτε είναι αυτά. Τώρα πρέπει να τα δω τέσσερι κουπανίσει. Δεν ξέρω να κάνει καμιά δημόσια. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοια πράγματα. Γραμμόθηκε σχεδόν να μου μένει. Παντού χώνομαι, έτσι. Ξέρω, σε φοβήθηκε το μάτι. Καλά, δεν είδες σκληρός εδώ πέρα. Αυτά δεν ζητούσες. Ορίστε, πάρτα. Ναι. Τι άλλο θες. Εντάξει, εγώ πήγα, έκανα ένα διάλειμμα μισή ώρα. Δεν ξέρω, πήγε εδώ στα ούρα. Τα είπα. Τα είπαμε αυτά, ρε Τίνο. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο. Στο άλλο διάλειμμα. Ναι, τι θα πας να κάνεις στο άλλο διάλειμμα. Να κάνω κανένα. Πάρε κάμια κατάθεση. Μια που είσαι ο μοναδικός που κάνεις κατάθεση εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Καλημέρα στον πρώτο. Καλημέρα. Καλώς ο να. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Εσύ μιλάς με τον Λάμπτα το παχύ, ναι. Αριανός, ναι. Καλώς τον Αριανό μας. Για πάμε λίγο. Θέλω εγώ να σε ακούσουμε για τον ντέρμπι, γιατί αυτό είναι το ντέρμπι, έτσι. Άρης Ολυμπιακός αυτήν την αγωνιστική. Από πού είναι ντέρμπι. Τι πού είναι ντέρμπι. Για Μανού Γκαρσία αριστερά δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Δεν θα συμφωνήσεις. Γιατί... Δεν μπορεί. Δεν έχει ούτε την ταχύτητα, ούτε την διαγωνία κίνηση για να κλείνει προς τα μέσα. Ούτε την ένταση του repressing, έτσι. Του φας το κέντρο, θα του φας το κέντρο. Ναι, θα κρατήσει μπάλα. Με τον Γκαρσία θα φάω το κέντρο. Άμα έχει τέταρτο χαφ. Ναι. Θα του φας το κέντρο. Εγώ δεν τον υπολογίζω πολύ τον Γκαρσία, ειδικά για χαφ. Ναι. Γκαρσία, να μπει στο τελευταίο 20 λεπτό, μισά, αν είναι 0-0 το μάτς, 1-0 κάπου εκεί, θα βοηθήσει. Mm-hmm. Με τριάδα, Ζουλ, Ψιχουέντες και Μόντσου θα είναι μια χαρά. Δεν θες τα ρίτα. Δεν θέλει τα ρίτα. Δεν θέλω τα ρίτα, όχι. Δεν θες, okay, δεν θέλω τα ρίτα. Okay, okay. Δεν είναι κανένας, γιατί δεν είναι αμυντικό χαφ ο τα ρίτα. Ναι, δεν είναι αμυντικό. Πρέπει χαφ. Να υπάρχει ένα εξάρι. Άρα θες ένα εξάρι, ένα σκυλί του πολέμου που είναι ο Μόντσου. Και ένα παίχτη ο οποίος... Να... Καλό, καλή τριάδα κάνει. Ναι, καλή τριάδα. Καλή τριάδα κάνει ο Αριανός. Ναι, όχι, μπορεί να δημιουργήσει κιόλας. Mm-hmm. Πίσω εννοείται η απουσία του Φαμπιάνο είναι... Το Φαμπιάνο με τον Μπράμπερτς, 4 μάτς, πώς τους βλέπεις. Ο Φαμπιάνο δεν έχει κάνει προετοιμασία και έχει παίξει ένα μάτς όλο κιόλας. Αυτό πλήρωσε, ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία. Ναι, σωστά. Θα διαφωνήσω απόλυτα που είπατε για το Βέλεθ εξάρι, κύριε Ραπτόπουλε, δεν το περίμενα. Ο Βέλεθ δεν στρίβει, χρειάζεται τελείως. Αλλά έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές σαν εξάρι ο Βέλεθ και θα πει και μια χαρά. Σε μάτς που δεν θα πάρεις χώρους μεγάλους. Ναι. Σε μάτς, ας πούμε, ακόμα και αυτό που δεν θα πάρεις μεγάλους χώρους. Θέλω... Με προβληματίζει το αμυντικό κομμάτι των χαφ του Άρη και των πλαϊνών Γουίνγκερ και των χαφ. Γι' αυτό έκανα αυτή τη σκέψη. Δηλαδή η σκέψη μου ήταν τέτοια, ναι. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, αδερφέ φιλαράκι Μαριανέ, και από τον Κωστή. Ο Άρης τιμώρησε διαβίου αποκλεισμού τους δύο οπαδούς που πέταξαν τα καθίσματα στο Περιστέρι. Πολύ καλά τους έκανε. Ναι. Διαβίου. Δεν θα ξαναμπούν στο Βικελίδη. Δεν θα τους δώσουν εκπομπή στο All About Άρης. Δεν θα τους δώσουν. Είναι διαβίου αποκλεισμός. Ταυτοποιήθηκαν ποιοι ήταν. Ο Άρης έβαγε μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών με τον Αστέρα. Και για τον Γκάλωπ που βάλατε. Για τον Γκάλωπ. Για τον Γκάλωπ, να πω και σαν ουδέτερο στην άποψή μου, εγώ πιστεύω ή ο Τσάλοφ ή ο Μπακαγιώκο. Ένας από τους δύο θα είναι η βαλούτα, λες, ε. Ναι, πιστεύω πιο πολύ στον Τσάλοφ γιατί θα φαίνεται και πιο πολύ. Αν δεν σκοράρει ο Τσάλοφ, ναι, θα κάνει μπαμ ότι δεν πάει καλά. Οκ, okay, για να δούμε. Για τον Λόβρεν, mm-hmm, το Λόβρεν πιστεύω ότι κατά τον Νοέμβριο θα παίζει βασικός. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι... ο Λόβρεν θα παίζει βασικός τον Νοέμβριο. Αυτό πιστεύω. Δεν μου λες, έχεις παίξει σε ομάδα ποδόσφαιρο, ασχολείσαι επαγγελματικά με τον ποδόσφαιρο. Όχι, επαγγελματικά έχω παίξει ερασιτεχνικά. Έπαιξε μπάλα. Εντάξει. Τον θες αυτό, να. Όχι, γιατί βλέπω έχει μεγάλη. Τον θες τη μαρμίτα, αν το φέρεις. Για τον. Σοβαρός άνθρωπος. Για τον Μαρσιάλ. Ναι. Ο Μαρσιάλ είναι μόνιμα τραυματίας. Δηλαδή, άμα μετρήσει πόσα μάτια έχει κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Λίγα. Πολύ λίγα. Πολύ λίγα και λίγα γκολ. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει βάλει. 2 γκολ έβαλε. Πώς έβαλε πέρσι. 2 γκολ σε 12 μάτς. Ναι, γιατί ήταν 3-4 μήνες τραυματίας. Ναι, ναι, ήταν. Δεν θέλανε το Μωρόν γιατί υποτίθεται ότι δεν μαρκάρει. Ναι. Πήραν το Μαρσιάλ. Καλό. Ο Μαρσιάλ
Τα προβλήματα. Και ο Μαρσιάλ δεν μαρκάρει και ο άλλος τραυματής Ντολιβάης. Ο τέλος θα παίζει ο Γκιορίλα. Έτσι. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κάνει και μια μεταγραφή ακόμα κεντρικού αμυντικού που είναι ελεύθερος και είναι μεγάλο όνομα. Ραμός. Πιστεύω, ναι. Για να δούμε. Να σε καλά, αδερφέ. Πάντως η ΑΕΚ έχει σπάσει τα ταμεία. Έχει συμβόλαιο τώρα το Μαρσιάλ πάνω από 3. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Έχει το Λαμέλα 2,6-2,7. Τι έχουμε. Δευτέρα τι ώρα λέει. Meeting. Μετά την εκπομπή. Ναι. Θεσμικά δεν ήθελες να είσαι. Εγώ τι θες να μην θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Φάτινα, κάνε meeting τώρα με τον Βαγιανό. Κάνουμε πραγματάκια εδώ πέρα, ετοιμάζουμε πράγματα για τον Όμιλο, αφού το απόγευμα δεν θα είμαι εδώ, ρε φίλε. Το απόγευμα θα δώσουμε τόπο στα νιάτα. Κατάλαβα τι έκανες. Κατάλαβα τι έκανες. Τώρα κατάλαβα. Για πε. Του λες μείον μία ώρα, μην με κόψει λεπτά, θα σε κάνω εγώ άλλα πράγματα. Είμαι σίγουρο ότι το έκανε αυτό. Είμαι σίγουρο. Τον έχει ψήσει τον άλλο να πάρει. Δεν κάνουμε πράγματα. Αυτό σε λέω, το κατάλαβα τώρα. Δεν πρέπει να αναδείξουμε social, να δείξουμε τα YouTube, τα streaming, τα έτσι, τα λιώτικα, τα pet show. Αφού τα έκανε και ούτω ή άλλω μόνο. Εντάξει, τώρα θα τα κάνω μια χαρά. Πάμε, καλημέρα. Κατάλαβα τι έκανε. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά, είμαστε. Εδώ με τον Κουμπαράκο. Νίκο, είσαι ο πιο εργατικό άνθρωπος του ομίλου. Πες τα αυτά εδώ πέρα στον κύριο δίπλα. Πες τα σε αυτά εδώ πέρα που είμαστε αικίνητοι. Δεν σταματάμε. Γι' αυτό υπάρχει. Υπάρχει πολυφωνία εδώ. Άμα κάνετε γκάλο, ποιο είναι ο πιο μη εργατικό, είναι εύκολη η απάντηση. Για το πιο εργατικό παίζεται. Είναι πολύ εργατική. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε καταρχάς και το ραδιόφωνο, αλλά αγαπάμε και άλλα πράγματα που θέλουν δημιουργία. Θέλουν έμπνευση, θέλουν content, θέλουν τηλέφωνα, θέλουν επικοινωνίες. Και δύο, ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αυτό σας παραδέχομαι και βγάζω το καπέλο μου. Να σε καλά, γόρι. Λοιπόν, εμένα πρέπει να με θυμάσει ο Στυραπτόπουλε. Για πες μου. Σου είχα τραγουδήσει μία ημέρα εκεί με τον κόκκινο που ήσουν ένα τραγούδι του Στελάρα. Έψαξα άδικα να βρω. Καλά, με αυτό το μήλα του Τεμπελχανά του Καζαζίδη μας έχει. Θυμάμαι. Θεόδωρος Ρίζος. Ναι. Θεόδωρος Ρίζος. Καζαντζίδης. Εμένα με λένε Ρίζο, αλλά πρόσεξε. Είπε ο Μητροπάνος σε συνέντευξή του, τεμπέλησε, λέει ο Καζαντζίδης. Όχι, ο Μητροπάνος. Το είπε, χρωστούσε 100 τίτλους και αυτός δεν τραγούδησε κανένα. Πήρε τα λεφτά από το μάτσα. Είπε, αφού είχε βάλει στο συμβόλαιό του, όποτε θέλει ο ίδιος θα τα κάνει αυτά τα. Σε κομμουνιστή δεν βάζεις. Ναι. Σε τέτοιο συμβόλαιο. Δεν του έβαλε όρο χρονικό. Αορίστου χρόνου σε κομμουνιστή δεν βάζεις συμβόλαιο. Τάσου, βρε Κωστή, αν ήσουν εσύ, θα το δεχόσουν αυτό να σε υποχρεώσει. Εγώ αν ήμουν και υπέγραφα για 100 τραγούδια από το άγχος μου, τα 40 θα τα κάνει το πρώτο εξάμηνο. Όντως. Ο άλλος ο Τεμπελχανάς ο Καζαντζίδης τα παράτησε, πήρε τα λεφτά από το μάτσο και τον έβριζε μετά από πάνω. Και είχε δίκιο ο Μητροπάνος που τον είπε. Εντάξει, ισχύει. Άντε, μπράβο. Ισχύει. Να σε καλά, αδερφούλη μου, πρέπει να κλείσουμε. Ποια είναι αυτή. Αυτή είναι η Εμμανουέλα Ρούστα. Αυτή με έπρεπε να βάλουμε. Έχει κουραστεί. Να την αποκαλούν The Sexy Ref. Η καταγωγή της είναι από την Αλβανία. Αλβανέζα είναι. Σφυρίζει, ναι. Είναι η πρώτη γυναίκα διαιτητή στην Αλβανία. Αλλά όπως τη βλέπεις, είναι τούμπανο. Και τι θέλει να την πούμε. Τη λένε όλοι Sexy Ρούστα. Μπείτε metrosport.gr να δείτε το θέμα. Έτσι πουλάει ο κόσμος τα προϊόντα. Ξύπνα. Έτσι πουλάει ο κόσμος. Μπαμπαμπ. Με κοιτάς έτσι. Για μάρκετ την Θεσσαλονίκη, εμένα δεν με κάνετε μάθημα. Λοιπόν, Εμμανουέλα Ρούσα, παιδιά, πραγματικά είναι εντυπωσιακή η κορασίδα. Εντάξει, τώρα είναι τούμπανο. Πάνε να βγάλω 300 χιλιόμετρα. Πάνε βγάλε και 2 χιλιάρικα την τράπεζα να πληρώσει κανένα λογαριασμό. Πάω να βγάλω 3,5 χιλιόμετρα στο διάδρομο. Και εγώ πάω να ρίξω ένα τρεξιματάκι. Έρχομαι. Ερχόμαστε, παιδιά. Πάω διάδρομο και έρχομαι. Πάω να ρίξω ένα τρεξιματάκι, Σέρματ Βάτσμπι και επιστρέφουμε ιδρωμένοι μαζί με εσά στι γραμμούλε στα 390. Μέχρι και τις 10 το γκάλοπ τρέχει, μπαίνετε. Δεν έχει κουμπί μετά. Ναι, βρε, τώρα χαβαλέ κάνει. Χαβαλέ, γιατί πήγε εδώ σε ούρα τώρα και το έχει κάνει πρωτοθέμα συμπούλ τώρα. Γι' αυτό μας έδωσε μια ώρα επιπλέον εδώ ο Τζαπαύλο. Μέχρι να πει Μπίκο, Δόκτωρ Μπίκο, ούρα που έφαγε χθες, προχθές, που άφησε το σκυλάκι του. Καραδιό επαναλήψεις, τέλειωσε μια ώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε δρυμύτεροι με γραμμές στα 390 και με το γκάλοπ. Καζαμπακά δεν παίζεται. Τι είναι ο Καζαμπακά. Ο Καζαμπάκας είναι αδερφός. Δεν το συζητάμε. Ναι. Μαζί. Να το. Είναι Γαλατά Σαράι, βέβαια. Είμαστε αντίπαλοι αυτήν την εβδομάδα. Πάντα έτσι. Βάλε τσιμ, τσιμ, μπομ. Και βάλε και το ξερατό που θα ακουστεί από το πέταλο των Παοξίδων. Το 0-1. Φεύγω.
Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου για μια ακόμη εβδομάδα συνεχίζεται το χαμός των Jackpots. Τα slot machines γίνονται πλέον πιο συναρπαστικά, καθώς όσο προχωράει το παιχνίδι, τόσο αυξάνεται το ποσό του jackpot που είναι διαθέσιμο για πολλούς τυχερούς καθημερινά. Ας ρίξουμε μια ματιά στο ποσό που μοίρασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα slot jackpot του Regency Casino που έσκασαν την προηγούμενη εβδομάδα μοίρασαν 1.870.000 ευρώ. Όλοι πλέον αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο jackpot και ποιος θα το κερδίσει. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να σας δώσουμε την εικόνα της τελευταίας στιγμής. Δώστε προσοχή, καθώς τα τρία μεγαλύτερα jackpot των slot machines που ετοιμάζονται να σκάσουν είναι το Dollar Storm με 127.800 ευρώ, ακολουθεί το Dragon Cash με 59.700 ευρώ και τέλος το Jinjin Bao Xi με 47.500 ευρώ. Μόνο αυτά τα τρία θα δώσουν κέρδη πάνω από 234.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Αντιλαμβάνεστε γιατί ποσό μιλάμε συνολικά και σκεφτείτε ότι είναι μόνο τρία από τα δεκάδες jackpot που δίνονται σύντομα. Αυτά συμβαίνουν φίλες και φίλοι αυτήν την ώρα στα slot machines του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λένε ότι κανείς δεν γνωρίζει την τύχη του. Ποιος ξέρει, ίσως να είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός. Εμείς δεν ξεχνάμε ότι παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Μείνετε συντονισμένοι, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Η Nova παρουσιάζει το νέο Kids Watch. Ανακαλύψε λοιπόν το Nova Kids Watch και μείνε συνδεδεμένος ανά πάσα στιγμή με τα παιδιά σου. Διαθέτει δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων, κλήσεων και εντοπισμού για να νιώθετε ασφάλεια καθώς ακολουθεί κάθε τους περιπέτεια. Αποκτήστε το δωρεάν με το πρόγραμμα Junior. Είναι ώρα για περιπέτεια. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. 10 και 45 πρώτα λεπτά. Ραπ και cool στα αυτάκια σας. Και πάμε καρφίτσα με γραμμές. Ένα ζουμερό ακόμα τεταρτάκι. Έχουμε τον Gallops. Δηλαδή, εσείς θα πάτε τώρα. Ναι. Οι οργανωμένοι με φύλαξη αστυνομίας και εσείς θα πάτε μόνοι. Εμείς θα πάμε την προηγούμενη μέρα και έχω έξω το χαρτί με τους νικητές που το ζήτησαν ξανά. Να του αναφέρουμε. Όχι, το ζήτησαν. Φτάνει. Πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Τι θες εσύ με. Τι φτάνει, έχεις πει 100 φορές για την αστυνομία. Ότι θα πας για ούρα και τώρα οι νικητές που θα πούμε δεύτερη φορά. Φτάνει. Σε πειράζουν. Φτάνει. Λοιπόν, γραμμές 90-90-90. Έχετε κυνευρίσει τον κόσμο. Λες, 100%. Για πάμε να τους ακούσουμε. Εγώ την κοινωνία την αντιλαμβάνω. Ναι, πάμε κύχο, κύχο, κύχο. Ναι. Κοινωνία άδικη, πάμε. Καλημέρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου. Να ρωτήσω κάτι. Αφού ο διαγωνισμός ήταν από τα social, τα τηλέφωνα πού τα βρήκατε και τα ανακοινώσατε? Φίλε, εγώ δεν ανακατεύομαι. Ο Κουλιανός είναι αυτός ο οποίος. Κουλιανέ, λέγε, ρε. Δεν μιλάει, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι έγινε, δεν άκουσα. Άμα δεν άκουσες. Πήγα να πάρω το χαρτί, τι έγινε. Έλα, αδερφέ, έλα, γορμό, έλα, ναι. Λέω, ο διαγωνισμός ήταν από τα social. Τα τηλέφωνα πού τα βρήκες και τα ανακοίνωσες? Το τμήμα marketing, προφανώς επικοινώνησα μαζί τους, ρε φίλε. Α. Ήρθαν εδώ και μας έβαλαν τους νικητές. Προφανώς επικοινώνησα μαζί τους. Αλλά το τηλέφωνο που τα βρήκε, γιατί. Ο φίλος για να αφισβητεί την τιμιότητα του από ό,τι κατάλαβα. Ναι, προφανώς σου λέω η κλήρωση έγινε από το οποίο marketing ήρθα, μας έφεραν τους τέσσερις νικητές. Δεν έγινε κλήρωση, μας έφεραν τους τέσσερις νικητές. Άρα προφανώς έχουν επικοινωνήσει μαζί τους. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων, φίλε. Κάτσε, φίλε, μισό λεπτό. Έχεις κάποια αμφιβολία για την τιμιότητα του αυτού? Κάτσε να μάθουμε. Κάτσε να μάθουμε, φίλε. Όχι, ανοιχτά, λέει, ναι. ο φίλος. Ανακοινώσατε τους τέσσερις νικητές. Ναι, ναι, εμείς σου λέμε δεν έγινε κλήρωση τώρα. Τα ονόματα μας άφεραν από πάνω. Πάνω έχει γίνει η κλήρωση. Προφανώς έχουν επικοινωνήσει με τους νικητές. Άρα η κλήρωση ποιος την έκανε? Το τμήμα marketing. Πού, σε ποιο. Πάνω. Δεν ήταν live, δηλαδή. Όχι. Ναι, ήρθαν, μας έφεραν το χαρτί με τα τέσσερα ονόματα, ρε φίλε. Αυτό είναι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω άμα πώς γίνεται αυτό, λέω. Γι' αυτό αναρωτιέμαι. Τι πώς γίνεται, σου εξηγώ, τι δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε. Αφιβάλλει ότι ήταν τίμιο. Καλά, σε αφιβάλλει αυτό. Και εγώ το εξηγώ ότι το τμήμα marketing έκανε την κλήρωση και μας έφερε τα ονόματα να τα αναγγείλουμε. Προφανώς έχει στείλει σε κάθε νικητή επικοινωνία με τηλέφωνο και mail. Τόσο απλό είναι. Εντάξει, ναι, οκ. Έγινε. Ναι. Έγινε, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Δεν το καταλαβαίνω το ερώτημα, αν είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν κατάλαβες τι υπονοεί αυτό τώρα. Δεν κάναμε εδώ κλήρωση εμείς εδώ, ρε αγόρι μου.
Δεν κάναμε. Τι δεν καταλαβαίνεις κι εσύ. Αυτό δεν καταλαβαίνει. Άμα τι να το κάνω εγώ παιδί. Μοιάζει πώς έγινε η κλήρωση. Η κλήρωση έγινε από το τμήμα μάρκετ και ήρθα και μας έβαλαν τα τέσσερα ονόματα εδώ. Τα με πάντα εσύ, αριθμό διαβαταρίου, με τηλέφωνα, με τα πάντα. Α, είναι όλα. Όλα εδώ πέρα. Από, από το Instagram έγινε η κλήρωση όπως ήταν τα ονόματα. Μάλιστα. Διάλεξαν τους τέσσερις που έγινε η κλήρωση μπαμπαμπαμπαμπ και έστειλαν τα ονόματα. Τόσο απλό. Εξήγησε με τι με το. Αυτό σε λέω. Πάμε καλημέρα σε πόλεμο. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εν ολίγης για τον ντέρμπι που έλεγε ο Άρης Ολυμπιακός, ναι. Για τον Άρη θα μιλήσω καθώς είναι και η ομάδα μου. Τον Γκάλο πήγε, συγγνώμη παιδιά, δεν το άκουσα ποιο ήταν. Για να ποια πω. Μεταγραφή του ΠΑΟΚ, λέει ο Κωσής, δεν θα πετύχει καθόλου. Ποια θα είναι το παλτό. Ναι. Από τις τελευταίες. Έχει Κόλλεϊ, Τσάλοφ, έβαλα Μπακαγιόκο, Μπακαγιόκο, Τσάλοφ. Τσάλοφ, άμα δεν βρεις άνθρωπο σαν το Βιερίνα που τάζει τον Πρίγιοβιτς, δεν θα δεις Τσάλοφ. Ναι. Όπα. Κι άλλοι λένε Τσάλοφ εδώ, χαμός γίνεται. Είμαι Κουραυτόπουλο, εσύ άμα λες τα τίποτα. Άμα δεν βρεις. Έλα Κουραυτόπουλο και μετά από 6 μήνες θα κάνουν κολοτούμπα πολύ μαζί μαζί. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Νίκο, είναι βαρύ κορμί. Στο τάκα τάκα ο Τσάλοφ δεν μπορεί. Θες ένα σαν το Βιερίνα να τραβάει σέντες όπως έκανε στον Πρίγιοβιτς, θα τον ταΐζεις μέσα στην περιοχή. Ό,τι θέλει να κάνει έξω, μην περιμένει να δει τον Τσάλοφ να παίζει μπαλά. Μάλιστα. Με άλλα λόγια λες, συγγνώμη. Με άλλα λόγια λες, πριν του Μπάμπα, δεν υπάρχει παίκτη με καλά φορτώματα. Αυτό λες. Ναι, αυτό σου λέω. Καταλαβαίνω. Επεξηγώ τη σκέψη σου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Να σε καλημέρα. Καλημέρα, επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Λοιπόν, για την κλήρωση ο προηγούμενο. Μάλλον εννοούσε πως βρήκατε τα τηλέφωνα, γιατί η κλήρωση ήταν στο Instagram. Αυτό του λέω ρε παιδί μου, ναι. Αυτό εσύ, του είπα. Ναι, εσύ τι λες. Δεν έχουμε δώσει τηλέφωνα και εγώ έκανα... Ρε παιδιά, προφανώς το τμήμα μάρκετ από πάνω έφερε τα ονόματα, έχει επικοινωνήσει με τους τέσσερις νικητές και πήραν και τα στοιχεία τους κατευθείαν. Σωστά. Αυτό λέμε. Σωστά, ή έχει ναι. Επικοινωνήσει απλά επειδή... Είπε ο κύριος που έκανε την κλήρωση εκεί που... Ο Γιάννης Βαγιανός, ακριβώς. Είπε ότι θα επικοινωνήσουμε με τους νικητές. Έτσι είπε, λέει. Ενώ ήδη έχετε επικοινωνήσει. Όχι, εγώ το ρώτησα ρε παιδί μου. Εγώ το ρώτησα τον Γιάννη. Ο Γιάννης είπε ναι, έχουμε επικοινωνήσει. Εγώ το ρώτησα. Ναι, όχι, όχι. Έτσι πως... Ναι, εγώ το ρώτησα. Ναι, ναι, εγώ το ρώτησα. Μάλλον, μα καταρχάς εδώ πέρα... Στο φλού. Ναι, εδώ πέρα έχει έρθει χαρτί. Με τους νικητές, με τα mail τους, με το ΑΜΚΑ. Προφανώς αυτό το κάνανε λέει, πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Πιάνονται τώρα γιατί είπε θα ναι. Επικοινωνήσουμε εμείς. Ναι, ακριβώς. Άρα αφού επικοινωνήσει. Αυτοί έχουν επικοινωνήσει προφανώς. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Είναι από πάνω. Τέλος. Αυτά τα ξέρω Κουλιανός, δεν ξέρω εγώ, δεν ασχολήθηκα. Ναι. Ναι. Ούτε εγώ τα ξέρω. Καλά να πάτε, καλά να έρθετε και όλος ο κόσμος που θα πάει. Να γυρίσει έτσι πίσω. Και να γυρίσουν όλοι πίσω και να δώσουν το 100%. Όσοι πάνε να γυρίζουν και πίσω. Ναι, αυτό το βάλω. Και να μην γίνουν τίποτα σίγουρα. Γιατί θέλουμε να πάμε και στις άλλες εκδρομές. Μπράβο, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες. Γιατί η εκδρομή στο Μάτζερ που έχει κλείσει κόσμος και κοσμάκης αεροπορικά, διαμονές και περιμένει τα εισιτήρια. Θα εξαρτηθεί από αυτήν. Δηλαδή, εάν γίνει το παραμικρό, ο ΠΑΟΚ παιδί ήταν ήδη υπόλογος. Εάν γίνει κάτι που κινδυνεύει να φάει τιμωρία να μην παίξει εκτός με κόσμο. Θα φάτε τιμωρία, θα τη φάτε. Καλά, εσύ δεν θα προκληθείτε. Ναι. Θα προκληθείτε και θα απαντήσετε. Ωραία. Έτσι λόγω. Ναι, και να μάθετε και για το Manchester τα εισιτήρια τι θα γίνει, πώς θα μοιραστούν, θα τα πάρουν. Καλά, να γίνει το Manchester. Αυτό και θα δούμε διαρκείας, αυτοί που έχουν ξέρουμε, γιατί... Τα εισιτήρια στο Manchester, αδερφέ, θα τα πάρουν οι σύνδεσμοι και οι κάτοχοι διαρκείας. Όσοι δεν έχουν εισιτήρια διαρκείας ή δεν ανήκουν σε σύνδεσμο. Θα πάρουν, δεν το λέω εγώ, μην παρεξηγεί το γιατί ψηφάζει με έβριζε ένα. Όχι, να το λέω ρωτήσουμε τύπο ένα, να κάνετε μια ερώτηση. Αυτό. Αυτή είναι προνομιούχη. Αυτή είναι προνομιούχη, αυτό σας λέω. Ότι δίνουν προτεραιότητα σε αυτούς που είναι κάτοχοι διαρκείας και VIP και τα εγώ, ακριβά, δεν ήμουν, και συνδεσμήτης. Εάν δεν ήμουν συνδεσμήτης οργανωμένος, δεν θα έπαιρνα ποτέ διαρκείας. Ακριβώς. Δεν θα έπαιρνα ποτέ σε καμιά ομάδα διαρκείας. Καλημέρα. Να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά, αδερφέ, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς όνα. Και εγώ συμφωνώ με τους άλλους, με τα άλλα τα παιδιά, γι' αυτό πήρα και για την κλήρωση που λέγανε. Ναι. Εντάξει, το κατάλαβα αυτό. Απλά έπρεπε να γίνει, ας πούμε, εσύ, θέλανε, μια πλατφόρμα, ναι, μια live μετάδοση, κάτι ας πούμε όπως βλέπουμε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Αφού υπάρχει κατάλαβα. Το TikTok, να υπάρχει μια πλατφόρμα. Η κλήρωση γιατί... έγινε στο Instagram. Έγινε από το Instagram, ναι. Από το marketing και εδώ μας φέρανε κατευθείαν τα ονόματα με τα mail τους, όλα. Αυτό έγινε. Ναι. Εντάξει, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Το εξήγησατε και στους άλλους τα παιδιά. Απλά γιατί λέω και εγώ ότι αφού είναι μέσω πλατφόρμας,
Γι' αυτό να γίνει και ο διαγωνισμός, παιδιά, έγινε στο Instagram. Δεν έγινε στο. Εμείς απλά εδώ προμοτάρουμε ότι γίνεται αυτό στο Instagram. Έλα, εντάξει, τρέχει διαγωνισμός, κυρίες και κύριοι. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Όχι, ήθελα ο άνθρωπος να σε μην το πολύ λέει. Κάτσε, πάμε, πάμε. Φτάνει κουβουλιαμά, κάνει το άστο. Καλημέρα. Α, αφού θέλουμε να του λύσουμε την απορία. Α πάρουν τηλέφωνο πάνω να μάθουν. Στο μάρκετινγκ, ακριβώ. Έλα, Θανάση. Πάμε για τον άλλο να πω τι έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα. Με παρακαλώ. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα, ναι. Που λένε γύρω. Δεν φάνηκε διαφάνεια γι' αυτό. Τα άλλα τα καταλάβουμε τι έγινε. Αυτό, ότι δεν υπήρχε μια διαφάνεια για να τον αντιληφθεί ο κόσμος. Δηλαδή και εμείς πέντε άτομα τώρα τα ακόμα, αυτό και οι πέντε αυτό καταλάβαμε. Αυτό τίποτα. Ναι. Ότι δεν υπήρχε μια διαφάνεια. Ήθελε δηλαδή, οκ, okay, εγώ αντιλαμβάνομαι τι παίχτηκε. Αντιλαμβάνομαι ότι ο άλλος σου λέει το κάνει στο Instagram, αλλά τράβα ένα βιντεάκι. Εντάξει, οκ, θα το ενημερώσουμε το marketing. Μη με ανακατεύει. Καλημέρα. Έχω προπόνηση, δεν με ανακατεύει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενος. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δημοσίωση, γεια σας, να ανακατευτείς. Πάνω στο μάρκετινγκ. Θα πάσε πάνω, εγώ φεύγω. Έχω 5,5 χιλιόμετρα διάδρομο. Πάμε λίγο, ρε. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Παιδιά, καλημέρα. Καλώς ο να, έλα. Να εξηγήσω τους προηγούμενους πέντε που δεν κατάλαβαν πώς έγινε η κλήρωση. Επιλέξατε τα ονόματα στο Instagram, βρέθηκαν οι τυχεροί, επικοινώνησαν μαζί τους. Μπράβο, αυτό έγινε. Και βγήκαν το τηλέφωνο, ρε παιδιά. Αυτό ακριβώς. Πού είναι το δύσκολο, πού είναι το περίεργο. Όπως κάνει κλήρωση η Τούνη, όπως κάνουν πάπα από το Instagram, έγινε κλήρωση γκρακ. Σκρολ, διάλεξα τους τέσσερις. Ναι, ρε. Τέλος πάντων. Δώσε μας τα τηλέφωνα να μπούμε σε παραπάνω λεπτομέρειες πώς θα πάει το ταξίδι. Ακριβώς. Δηλαδή τι ψάχνουμε να βρούμε ψήλους στα άκυρα. Πάμε φίλε παρακάτω, εντάξει, οκ. Από τον Πιερό, καλημέρα ο Πιερό. Από τον Πιερό, έξι. Δηλαδή δεν έχουν δει κληρώσεις που γίνονται στο Instagram. Απλά προφανώς επειδή υπάρχουν και κάποιοι που σωστά σου λέει ότι γίνεται από το τμήμα, είναι απάνω το marketing. Κάντε ένα βιντεάκι. Καλημέρα. Δεν σε ανακατεύουμε. Πάμε. Καλημέρα. Χαίρετε. Πολύ καλημέρα. Καλώς τον πολιτή μας. Τι έγινε, καλά είστε. Καλά, γόρι μου. Καλά, καλά. Από τότε που έκανε κολλητηρίκα πάνω με τη διοίκηση, Κουλιανέ, και έχει κάνει τι εκπομπέ 3 ώρες. Τώρα τρώμε να πούμε. Τον άλλο, τον κόκκινο 3 ώρες στη μάπα να πω. Γιατί τον τρώσε ο κόκκινο στη μάπα, τι, 2 ώρες έχει μέσα. Σε πειράζω, μωρέ. Εμείς εδώ πέρα 3 ώρες έχουμε φορτίο πολύ εδώ με τον Τίνο, εντάξει. Καθόλου. Να καθόλου. Ρωτήσω κάτι, ναι, εγώ ό,τι που θες. Θα πάω Αγγλία ο δικός, ναι. Με ένα μπανάκι 4 άτομα, ναι. Να έρθω. Να δες τι θα κάνεις, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να έρθεις. Ναι, κοίτα, βγήκε ένας ακροατής χθες το μεσημέρι. Κάτσε, μην βιάζεσαι. Ναι. Βγήκε ένας ακροατής χθες το μεσημέρι με 200 ευρώ εισιτήριο, μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε θύρα άλλη. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Βγήκαν τα VIP, τα VIP. Που είναι συγκεκριμένος 200... αριθμό εισιτήριων. Έχει 200 άρια για τα VIP εκεί πέρα που όποιο, αν τελειώσουν δεν θα έχει άλλα, δεν μπορεί να πάνε. Πήρε, ρε παιδί μου. Ναι, μπορεί να πάει. Αλλά θέλει προστασία boarding card. Λέω, άμα δεν είσαι οργανωμένος, boarding card δεν έχει. Ακριβώς. Το πρωινό μετά έχουν οι οργανωμένοι. Θα τους φυλάξουν οι αστυνομικοί μαζί με τους. Ακριβώς. Να σε καλά. Φύγε επόμενος. Άσο να θέλει να κάνει λακερτή αυτός. Πάμε. Τακτοποιεί το αυτοκίνητο. Μιλάει και εδώ. Καλημέρα, επόμενος. Μάλιστα. Γκάλοπς περιμένουμε. Σε λίγο θέλουμε Τάνια. Βγάλει την Τάνια, μην ξεχάσουμε. Σε λίγο. Καλημέρα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Καλημέρα, φίλε. Ναι, ναι. Σαρόπουλος είναι αυτό. Ναι. Σχετικά με την κλήρωση. Ναι. 2 λεπτά τώρα. Ο Φαλακρός, ξέρω έτσι πως μιλάει, θέλει να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Εσύ θα είσαι εκτεθειμένος και στους ακροατές έτσι πως το έκανες. Διότι κάτσε, μισό, σταμάτα λίγο. Ένα δευτερόλεπτο. Καταρχάς την κλήρωση δεν την κάναμε εμείς. Μα αυτό σου λέω. Ήρθε από πάνω το χαρτί, ήρθε ο Βαγιανός εδώ πέρα, έφερε το χαρτί, έφερε τη σκληρό, τα ονόματα και τέλος. Ναι. 2 λεπτά. Εσύ είσαι εκτεθειμένος όμως. Στους ακροατές που σ' ακούνε. Ναι. Γιατί λένε τώρα αυτοί. Α, και πού ξέρουμε αν δεν έβαλε τον ξάδελφό του. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να. Σαφώς. Γενικά έτσι σκέφτεται. Ναι. Γι' αυτό σκεφτείτε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, κακός που δεν ήταν εδώ η Τάνια Μοσχοπούλου να κάνει με το σκρόλ όπως είχε γίνει. Όντως έχεις δίκιο. Ακριβώς. Μαζί σου. Ναι. Όπως έκανα και με τις κληρώσεις για τον Μπέτσο εδώ πέρα, γκρακ το βιντεάκι. Έχεις δίκιο. Ήρθε ο Βαγιανός. Δεν είχαμε κάποια κάμερα εδώ να το καταγράφουμε. Ναι, και εσύ φαίνεσαι ο κακός στην ιστορία. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Κατάλαβε. Ναι, αδερφέ, το ξέρω. Αλλά... Μια χαρά είσαι. Μια χαρά το πας. Να σε καλά. Έχεις μεγάλη υπομονή με το Φαλακρό. Έχω τρελή, όχι μεγάλη. Ασύλλητη υπομονή. Ασύλλητη υπομονή. Πολύ καλά. Και πες το Φαλακρό χαιρετίσματα από τον Επανομήτη. Α, τον Επανομήτη. Φιλιά, αδερφέ, κόπηκε η γραμμή. Έναν ακόμα και Τάνια, έτσι.
Πού είναι η Τάνια σήμερα? Να είδες, έλειπε η Τάνια με την κάμερα. Τι θέλαμε σήμερα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Καλά, αδερφού μου, εσύ, για να σε ακούσω λίγο. Να με ακούσεις. Θέλω να ρωτήσω, ρε παιδιά, μια τρίωρη εκπομπή. Ναι. Πώς την καταφέρετε και την κάνετε μια μισή ώρα? Αυτό είναι το παράπονο πολλών. Μια μισή ώρα καθαρή εκπομπή να μιλάτε εσείς. Και η ώρα που έχετε Αθήνα για τους, για τους, για τους ακροατές, ναι, να είναι... είναι 20 λεπτά, 25 το μάξιμο. Κάπου εκεί, 25 με 30 λεπτά. Δεν έχεις άδικο, δεν έχω απάντηση. Δεν ναι, έχω απάντηση πρέπει εδώ. Πρέπει να το κοιτάξετε αυτό το πράγμα. Ναι. Πρέπει να γίνει, ας γίνει ιντερνετικό. Κάτι να περνάνε διαφημίσεις από το ίντερνετ. Δεν αυτό είναι... έχετε μισή ώρα στη μία ώρα διαφημίσεις. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό παιδιά, έτσι. Να σε καλά, αδερφούλη. Να σε καλά. Δεν έχω απάντηση εδώ πέρα. Απάντηση έχω όμως για την κλήρωση. Σας είπα, ήρθαν εδώ τα ονόματα από πάνω. Βαγιανό έγινε στο Instagram και μας τα έφεραν εδώ πέρα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Βέβαια, επειδή όντως αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι σκέφτεσαι καχύποπτα, μπορεί να πείτε τα δικά σας, αλλά δεν ισχύει 100% τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα έχουμε Τάνια Μοσχοπούλου να μας πει ποιον πιστεύει ο κόσμος ότι δεν θα πετύχει φέτος τον ΠΑΟΚ. Τάνια μου, τι κάνεις? Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, Νίκο μου και πάλι. Νομίζω ότι όλοι έχουν πάει με τη συνωμοταξία του Κωστή Ραπτόπουλου. Τσάλο θα ψήφισαν όλα. Τυφλοκούναβα. Τυφλοκούναβα, εγώ τους λέω. 40... Μετά τα χαμψεράκια θα έχω και τα τυφλοκούναβα, τα ποδοσφαιρικά. Ναι. Ένα 47%. 47! Σχεδόν η μισή. Τι δουλειά κάνει αυτός εδώ ο Τριγαδόρος ανακατόσταρας, ρε φίλε? Σχεδόν η μισή ψήφισαν Τσάλοφ. Ακολουθεί με 24% ο Κόλεϊ, ναι. Με 18% ο Μπακαγιώγου και με ένα 11% το μικρότερο ποσοστό ο Λόβρεν. Εγώ θα έβαζα λόγω αφοβολιών τον Μπακαγιώκο, γιατί δεν είναι έτοιμος, αλλά δεν έκανε δύο μάτς κατευθείαν να τον φάνε τον Τσάλοφ, έτσι. Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Τάνια μας, να είσαι καλά, γιατί ο Θανάσης εδώ κάνει νεύμα ότι πρέπει καλό να... Πλήθυμο, καλό πλήθυμο. Φιλιά και σε περιμένουμε εδώ με τις κάμερες, γιατί είδες τι έγινε σήμερα που έλειψες. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Εγώ αναφέρω ξανά λίγο τους τέσσερις νικητές. Βγήκα έξω να πάρω τα χαρτιά. Προκοπίου Ντάβιτ, Καρβελάς Κωνσταντίνος, Ντίσιος Κωνσταντίνος Χρήστος, Σαχπεκίδης Κωνσταντίνος. Και οι τέσσερις, από ό,τι με ενημερώνω από πάνω, όντως έχουν ενημερωθεί ότι είναι οι τυχεροί και θα βρεθούν μαζί μας στο βανάκι, το τρίτο βανάκι, για να πάμε Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ. Μαρίνα Μπίκου έτοιμη, τετραπανέτοιμη, ζουμερή για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχονται οι πλακοτελίστες μας λίγο μετά τις 11 και κάτι. Κωστής το μεσημέρι, μαζί θα τα πούμε τώρα ξανά μανά από Δευτέρα, λίγο μετά τις 8. Να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο, καλή τηλεθέαση, νίκες στις ομάδες μας, νίκες στα δελτία μας. Φιλιά στο σπίτι, αβιεντό!